είχαν συγγίσει οι αγώνες όλων ημών, μπορέσαμε να δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα των αγώνων της τελικής φάσεως που λέμε, γιατί βλέπετε ότι οι αγώνες γίνονται, αλλά η κρατική εξουσία, ο Κέσαρας και τα λοιπά με τους παγκοσμιοποιητές συνεχίζουν. Και πάλι είναι ένα βήμα με 1η-1η για μια ακόμη φορά του 2017 να ξεκινήσουν, λένε, σε όλους εμάς, καταθέτοντας το 70 ή 80% του μισθού στην κάρτα υποχρεωτικά και το υπόλοιπο στο χέρι. Και το επόμενο βήμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι η έλλειψη παντελώς του χρήματος, και έτσι θα ξεκινήσει δικτατορικό το τρόπο η κυριαρχία του Αντιχρίστου στο κράτος αυτό εδώ. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε όλους. Συγχωρέστε μας λίγο πάλι για την ταλαιπωρία με τα μικρόφωνα, έπρεπε να βρούμε το ρεύμα. Να γνωρίζετε ότι λόγω του ότι και εμείς, ας πούμε, έχουμε κάποιες διαφωνίες μεταξύ μας οι αδελφοί που κάνουμε τον αγώνα ως προς το κέριο σημείο ποιο θα είναι για να ξεκινήσει μια ομιλία, μια συγκέντρωση, κάποιοι αδελφοί διαφωνούν και έτσι, ας πούμε, κάποιοι παίρνουν μια απόφαση έτσι κάπως, ας πούμε, λίγο πιο ελαφρά την καρδία, και δεν υπάρχει η ενότητα. Η ενότητα, να ξέρετε, ότι υπάρχει στις καρδιές ημών. Είμαστε όλοι επί το αυτό, όλοι οι αδελφοί. Απλά υπάρχει ο διαχωρισμός κυρίως με τους πνευματικούς, νέο και παλιό, να το γνωρίζετε, να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι αλήθεια αυτό και το βλέπετε καθημερινά και εσείς, διότι οι πάντες σιωπούν. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, να ξεκινήσουμε με την προσευχή. Ευλόγησον Δέσποτα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σοι Τριάς Αγίας, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το φιλανθρώπε δόξασι, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκαστης βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσας το ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έκους σαν το κράτος απροσμάχητο
εκπαντίον με κινδύνων ελευθερώσον. Η ορθοδοξία ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί έχει θεμέλια γερά. Είναι ο Χριστός μας αυτός που θα φέρει μέσα στον κόσμο ειρήνη χαρά. Η ορθοδοξία ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί έχει θεμέλια γερά. Είναι ο Χριστός μας αυτός που θα φέρει μέσα στον κόσμο ειρήνη χαρά. Η ορθοδοξία ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί έχει θεμέλια γερά. Είναι ο Χριστός μας αυτός που θα φέρει μέσα στον κόσμο ειρήνη χαρά. Μη φοβού το μικροπίμνιο, γιατί όσοι είμαστε ετούτη τη στιγμή εδώ, τα ονόματά μας ήδη γράφτηκαν ψηλά στον ουρανό. Να χαίρουμε, γιατί να έχουμε χαρά, γιατί ανάμεσά μας εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματι μου, εκεί εν το μέσον αυτών είμαι εγώ, ο Κύριος και Θεός. Να μην φοβόμαστε, και σας παρακαλώ για ένα πράγμα, αυτό που σας είπε πριν και ευλογημένος άνθρωπος, δεν είναι η ώρα και στιγμή να κοιτάξουμε παρατάξεις. Αγάπη έχουμε στην καρδιά, έχουμε ψυχή ακόμα και να θυσιαστούμε για τον Κύριο και Θεό. Αυτό θα μετρήσει τώρα. Και ενώ είσαι εσύ, και ενώ είμαι εγώ, όλοι ένα έχουμε, Κύριο και Θεό. Καλό αγώνα, και ο Χριστός να μας σκεπάζει και να μας φιλάει πάντα. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Φιλόθεο που και φέτος προεξήρχε της προσευχής. Τώρα. Καλούμε στο βήμα τον Πατέρα Ισίδωρο από την Ιερά Μονή του Αγίου Χριστοδούλου Αποστόλου να έρθει στο βήμα να απευθύνει χαιρετισμό. Αγαπητοί μου αδελφοί, να ξέρετε ότι δεν επιδίωξα αυτή τη στιγμή να μιλήσω, ούτε έχω πιάσει πολλές φορές στα χέρια μου μικρόφωνο, ίσως να είναι και η πρώτη φορά. Ναι, αλλά ελπίζω στην επίοικιά σας και στην υπομονή σας να ακούσετε δύο λόγια ταπεινά που θα σας πω και ο καθένας σας θα κρίνει και θα ξελογήσει. Λίγο πριν ανέβω, αγαπητοί μου. Λίγο πιο δυνατά κοντά το μικρόφωνο και λίγο πιο δυνατά για να ακούνε όλοι. Ναι, με ακούτε τώρα? Λίγο πριν ανέβω, αγαπητοί μου, σε αυτό το σκαλοπάτι, κοίταγα με κάποιους αδελφούς και μου έκανε εντύπωση και ελπίζω να με διαψεύσετε, αλλά πιστεύω ότι είναι φανερό. Αν κοιτάξετε τους ιστούς από εδώ, στο κέντρο και στην άκρη, η σταυρή που είναι πάνω στον ιστό είναι ανάποδη. Κάνω λάθος, μου φαίνεται? Έχει μεν το σταυρό, αλλά είναι ο σταυρός ανάποδα. Αυτό έχει να λέει πολλά, αγαπητοί μου. Ναι. Αυτό έχει να λέει πολλά για το ποιοι μας κυβερνάνε και πώς μας προεδεύουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα της ομιλίας. Ήθελα να σας πω δύο λόγια όσον αφορά στο θέμα το πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Βεβαίως οι αδελφοί θα μιλήσουν μετά από εμάς, διότι εμείς έπρεπε να φύγουμε, δυστυχώς ο γέροντάς μου πρέπει να πάει κάποιο ταξίδι. Θα σας πούνε πάρα πολλά και τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα στο θέμα των ηλεκτρικών καρτών, ταυτοτήτων κλπ. Τεχνολογίας.
Όλα αυτά βεβαίως τα οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πάρουμε, ούτε κανενός είδους αριθμούς, έτσι αριθμοποίηση, ΑΜ, καφημί, όλα αυτά είναι μεμπτά και τα κριτέα. Το ξέρετε πολύ καλά. Και όσοι τα έχετε πάρει, βεβαίως θα πρέπει να κάνετε νομολογίες και να επιστρέψετε πίσω. Αλλά το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν τον αγώνα στον οποίο μας καλεί ο Κύριος, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δώσουμε βάση εκεί που μας έχει πει ο ίδιος ο Κύριος. Και τι μας έχει πει? Ιδού δίδεμε την εξουσία του παντήν επάνω όφελο σκορπίων και πάνω στα θύματα του εχθρού και ουδέν ημάς μη αδικήσει. Δηλαδή μας δίνει την εξουσία ο Κύριος, όταν τον αποκαλούμαστε βέβαια, με την προσευχή μας, με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, στο οποίο όνομα πάνω γόνι κάμψη επουρανίων επιγείων και κατοφθονίων. Με αυτόν το όνομα το παντοδύναμο λοιπόν θα μπορέσουμε να καθαίρουμε την καρδία μας, να την κάνουμε ναών και κατηγητήρων του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε να αποκτήσουμε πνευματικά τη σώματα και να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει το χάραγμα, το εσωτερικό και το εξωτερικό. Μα διαβάσετε παλαιές ερμηνείες της Αποκαλύψεως από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ πριν από εμάς, το Ανθίμου, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, Κωνσταντινούπολης, αν δεν κάνω λάθος, Ιεροσολύμων, δεν πετάτε να με συγχωρέσετε αν δεν θυμάμαι καλά το που ήταν. Έχει πει το εξής: επειδή δεν μπορούσε ο άνθρωπος να δώσει κάποια άλλη εξήγηση, διότι η Αποκάλυψη ακαλύπτεται και δεν εμεινεύεται, είπε ότι το χάραμα στη δεξιά χείρα είναι οι κακές πράξεις, το χάραμα στο μέτωπο είναι οι κακές σκέψεις. Αυτά συνιστούν το χάραμα το εσωτερικό, δηλαδή την αμαρτία, την οποία ακριβώς και βεβαίως πρέπει όλοι μας να αποβάλουμε, δια της βίας στην πνευματική μας ζωή, δια της προσευχής, δια των μυστηρίων, για να μπορέσουμε να είμαστε όντως στρατιώτες του Χριστού και όχι υποκριτέ. Και βεβαίως με την κάθαρση της καρδίας και με την εξουσία που μας δίνει ο Κύριός μας, να μπορέσουμε να βγούμε νικητές σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός και πολλές φορές και αιματηρός. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή όλοι μας είμαστε ελεύθεροι, είμαστε χορτάτοι, είμαστε άνετοι, φοράμε ρούχα, δεν κρυώνουμε. Αύριο μεθαύριο όμως, όταν θα κληθούμε να κάνουμε την επιλογή μας, τα πράγματα θα είναι πολύ δυσκολότερα. Έτσι θα πρέπει τώρα να αφοσιωθούμε στον αγώνα του πνευματικού. Δεν λέω ότι να αφήσουμε όλα τα άλλα και να κλειστούμε σε ένα κελί και να κάνουμε μόνο προσευχή. Τούτο ειδηποιήσε κακίνο μία φαίνε, λέει ο Κύριος. Και αυτό να κάνεις και το άλλο να κάνεις. Και ο αγώνας στον δρόμο καλός είναι. Και γι' αυτό άλλωστε βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί εδώ τώρα. Αλλά αυτό που κατά την ταπεινή μου γνώμη έχει σημασία είναι ο αγώνας ο πνευματικός που γίνεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Ο αγώνας που γίνεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου είναι πολύ σκληρός και είναι αυτός που φέρει αποτέλεσμα και κάνει τον άνθρωπο να αποκτάει αγάπη Χριστού για να μπορέσει όταν θα το καλέσει η περίσταση να σταθεί στο ύφος του και να μην αρνηθεί τον Χριστό. Ο Κύριος μας λέει το εξής. Σας είπα ότι δίδουμε την εξουσία πατήν επάνω όφελο σκορπίων. Απ' την άλλη λέει το άλλο. Ότι στον άνομο του Υιού της Απολίας, των υπερερώμενων κλπ. Υπάν θεολογόμενο και σέβασμα, θα δώσει εξουσία επί πάσα φυλή και γλώσσα και έθνος. Και θα μάλιστα θα φτάσουμε στο σημείο ώστε ή δυνατόν πλανήσει και τους εκλεκτούς. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λέει ο Άγιος Εφραίμ ότι το καιρό εκείνο, που είναι πάρα πολύ κοντά μας από ό,τι φαίνεται, να μην σηκώνετε ούτε τα μάτια στον ουρανό, μήπως τυχόν και πλανηθείτε, λέει, γιατί τόσοι θα είναι, λέει, η πλάνη του Αντιχρίστου. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πόλεμο στον οποίο έχουμε εξουσία, που είναι τα πάθη μας. Ό,τι πάθος έχει ο καθένας, πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος χωρίς πάθος. Και σε έναν αγώνα στον οποίο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφύγουμε. Και βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε. Και να κάνουμε κλεφτοπόλεμο και να παίξουμε κρυφτούλι. Αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε μπαταρίες γεμάτες, αγαπητοί μου, αυτό που προέχει είναι να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, τούτο ειδηποιήσε κακίνο μη αφιένε. Δεν είναι να δώσουμε όλη μας την προσπάθεια να κάνουμε μια σύναξη εδώ και να πούμε ο καθένας τη γνώμη του. Τέλος πάντων, ο καθένας για τον νόμο που, τον λόγο που γνωρίζει. Και να φύγουμε την σύνδεση μας αναπαυμένη ότι κάναμε τον αγώνα μας και ο Θεός μας είδε και τελείωσε το πράγμα. Ο αγώνας, αγαπητοί μου, θα ξεκινήσει μόλις φύγουμε από εδώ.
θα ξεκινήσει μέχρι να πάμε από εδώ στο μέσο με το οποίο θα φύγουμε. Θα ξεκινήσει μέσα στο δωμάτιό μας, στο κελί μας. Θα ξεκινήσει στο να μπορέσουμε τέλος πάντων να κάνουμε πράξη το λόγο του Κυρίου που λέει το εξής. Ότι πώς θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι είστε δικοί μου μαθητέ, εάν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Άρα και έχουμε αγάπη μεταξύ μας, αγαπητοί μου. Ή ο καθένας έχει τη γνώμη του, ο καθένας έχει το πνευματικό του, ο καθένας λέει αυτό που έχει να πει. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα να γίνουν τσιμέντο και δεν με ενδιαφέρει να κόψω το λαιμό τους όλοι. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί μου. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό το λόγο σας παρακαλώ πολύ και βεβαίως και τα λέω για να τα ακούω κι εγώ. Να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Χριστό μες στην καρδιά μας, να επικαλούμε σε το όνομά του παντού και πάντα, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο, όπως λέει και ένας μακάριος γέροντος, ο Ιωσούνος ο Πάρβου, αυτός ο Ρουμάνος γέροντος, ο οποίος πέρασε πολλά, μόνο ένας τρόπος, λέει, να μπορούμε, υπάρχει για να τα βγάλουμε πέρα σε αυτόν τον αγώνα. Διότι δεν έχει σημασία, αγαπητοί μου, να πάμε σε ένα μέρος και να κάνουμε πρόβατα και γίνια και να φυτέψουμε παξέδες και να αποθηκεύσουμε τρόφιμα και να μαζέψουμε ένα βουνό τρόφιμα και μερικούς τόνους λάδι που το σώσε το θα έρθει ο δείκτης, εμείς θα έχουμε να τρώμε και άλλοι θα πεθαίνουν από την πείνα. Και αν κάποια στιγμή έρθουν εκεί πέρα και σε συλλάβουνε, πού πάνε όλα αυτά, πάνε στο φρόντο. Και εσύ πας σε ένα σκοτεινό κελί φυλακής και επειδή δεν έχεις κάνει προετοιμασία, γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις τίποτα. Και όταν σε βάζουν και σε ψήνουν με τα μικροκύματα και με τα ψυχοκτονικά όπλα και δεν ξέρω τι άλλο έχει σκεφτεί ενός ίδιου φαντασία, τότε αγαπητοί μου πέφτεις σαν όριμο σίκο. Έτσι λοιπόν, να βάλουμε πολύ σημασία σε αυτό το θέμα. Όταν κάνουμε μια Αγία Σύναξη, όπως είναι τούτη εδώ αυτή τη στιγμή, ο καθένας πρέπει να έχει το κομποσκήνι να χείρας και να προσθέτει για τον εαυτό του και για τους άλλους. Και όταν έχουμε απέναντί μας το, πώς θα το χαρακτηρίσει κανείς, σε πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πρεσβεία των Εβραίων απέναντί μας, του Ρότσε και του Ροφέλε και δεν συμμαζεύεται, είναι η τράπεζα της, πρώην τράπεζα της Ελλάδος. Αν κάναμε αυτή τη στιγμή όλη προσευχή, όχι να πεθάνω και να βγάλω καρκίνο, αλλά να τους φωτίσει ο Θεός, μήπως τυχόν και τους φωτίσει και έρθει κανένας από τους μετάνοια. Ειλικρινά σας μιλάω, αγαπητοί μου, αν έχετε πίστη στη δύναμη της προσευχής, θα γινόταν σεισμός εκεί μέσα. Αν και τώρα βέβαια δεν υπάρχει κανείς εκεί μέσα εκτός από τους φύλακες. Πρέπει να πιστέψουμε στη δύναμη της προσευχής. Ο Κύριος μας το είπε ξεκάθαρα. Ότι σε αυτόν τον αγώνα θα τα βγάλετε πέρα, σας δίνω την εξουσία. Στον άλλον αγώνα θα τα βγάλετε μόνο πέρα, εάν έχετε έρθει νικηφόροι στον πρώτο αγώνα. Δηλαδή, αν δεν έχετε πάρει το εσωτερικό χάρασμα που είναι η πάση φύση σας αμαρτίες, τότε δεν θα λάβετε και το εξωτερικό χάραγμα που είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας. Τι μορφή θα έχει, τι να σας πω τώρα. Λέμε για κάρτες, λέμε για κινητά, λέμε για προχειολάκια στα χέρια, λέμε για τρίτων και βαρύδων και δεν συμμαζεύεται και κάθε μέρα βγαίνει και κάτι καινούριο. Ποιο θα είναι το σφράγισμα, όλα αυτά, και βεβαίως είναι όλα αυτά, και η αριθμοποίηση είναι χάραγμα, αλλά τι να σας πω. Ας έρθουν αυτοί που θα έρθουν μετά από μένα να σας εξηγήσουν καλύτερα. Αλλά για να ανταπεξέλθουμε, αγαπητοί μου, το λέω για πολλή φορά, θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε βάση και να βάλουμε την προσοχή μας στον έσον των της καρδίας άνθρωπων και να φτάσουμε να ανακαλύψουμε τον πλούτο που έχουμε μέσα μας και να στήσουμε εκεί την παλέστρα μας και να γίνει η καρδία μας θυσιαστήριον και Αγία Τράπεζα, όπως λένε και οι πατέρες. Να με συγχωρέσετε και να εύχεστε υπέρ μου. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε τα ψέματα, δεν χρειάζεται χειροκροτήματα. Αυτά θα πάνε χώρα σε άλλους χώρες. Με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε τον Παπουλή για αυτά που μας κατέθεσε. Είναι λόγια αληθείας, γιατί προέρχονται από το Ευαγγέλιο και από τους πατέρες, τους οποίους εάν ακολουθούσαν πρώτα οι πνευματικοί, οι δικοί μας όλοι τώρα, εδώ είμαστε Ελλάδα, τι θα πει νέο, τι θα πει παλιό. Είπαμε ότι σε λίγο θα υπάρχουν οι σφραγισμένοι και οι μη. Έτσι. Και ο Θεός θα δώσει. Και θα γίνει και μία ποιμνή ποιμήν που το περιμένουμε όλοι. Αλλά ο Θεός μέχρι τώρα ζητάει καρδιές. Ζητάει καρδιές στα λόγια του γέροντος. Ζητάει προσευχή. Ζητάει εμείς να είμαστε αυτοί οι κυρίαρχοι επί των παθών με το νου. Γιατί ο νους είναι ο βασιλεύς επί των παθών, επί των λογισμών.
Όλα αυτά όμως προέρχονται από την προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αν έχουμε αυτό εδώ, θα έχουμε και το φωτισμό. Αν έχουμε αγάπη, θα έχουμε και ταπείνωση. Θα είμαστε και πατριώτες. Θα είναι όλα αυτά. Θα είμαστε σόφρονες. Λοιπόν, όλοι αυτοί εδώ στην εποχή που ζούμε τώρα, οι λεγόμενοι οι πολιτικοί, ο Κέσαρας, αυτό που αντιπροσωπεύουν, μας έχει οδηγήσει εδώ. Δηλαδή, να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο Έλληνας, να μην μπορεί να κάνει μια προσευχή, να είναι διαρκώς κάτω και να ψάχνει να βρει τα ευρώ και για να ζήσει και για να πληρώσει τους φόρους που έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, που είπε ότι θα φορολογήσουν τα παράθυρα και τις κότες. Άλλη εποχή εκείνη, έτσι, δεν είχε όλα αυτά που έχουμε τώρα. Τα παράθυρα τα βλέπετε με όλους αυτούς τους φόρους, τα ΤΑΠ, τα έμφυα κτλ. Οι κότες είναι τα ΦΠΑ προς όλα τα είδη αυτά, τα τρόφιμα, τα βρόσιμα κτλ. Ξεπερνώντας τώρα όλα αυτά εδώ, στα γρήγορα, να σας ενημερώσουμε για να ακούσει και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός τι γίνεται σήμερα και με την κυβέρνηση αυτή. Για τα προηγούμενα τα είπαμε και στις προηγούμενες συγκεντρώσεις. Λοιπόν, εξ υπαρχής ετοποθετήθη ο κύριος Ρωμανιάς, τον οποίον πηγαίναμε εμείς οι αδελφοί τώρα, οι αγωνιζόμενοι όλοι, στο Υπουργείο και μας είπε ότι έχετε δίκιο και εμείς θα κοιτάξουμε εφαρμόζοντας το δίκαιο και την αγάπη και τα λοιπά, γιατί και εμείς ήρθαμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη στον Έλληνα, να ξεχάσουμε αυτά που κάνανε οι προηγούμενοι και θα δικαιωθείτε, απλά θέλουμε 2-3 μήνες. Παρελκυστικά μας εδέχεται, μας έταζε και τα λοιπά, πέρασαν οι μήνες, γίνανε αυτά που γίνανε. Η κυβέρνηση έβαλε ένα ακόμα μνημόνιο μετά από 6 μήνες, όπως ξέρετε. Ο κύριος Ρωμανιάς έφυγε από τη μέση, ήρθε ο κύριος Κουρουπλής. Εμείς συνεχίσαμε με τον κύριο Κουρουπλή, ο οποίος δήλωσε στους αδελφούς ότι εγώ έχω στρατιωτική τιμή. Δεν είμαι σαν τους άλλους, έχω πέσα. Και γνωρίζω όλα αυτά εδώ και ο Πρωθυπουργός είναι μαζί και το δίκαιο και τα λοιπά. Μας ζήτησε ακόμη ότι να του παρουσιάσουμε και ένα σχέδιο νομοθετικού διατάγματος που να περιγράφει την κατάσταση δική μας την πνευματική για λόγους πίστεως και τα λοιπά, να γίνει εξαίρεση, το οποίο εδόθηκε αυτό μεταξύ άλλων από πολλά, για το οποίο το πήρε στα χέρια του, έβαλε μέσα όλους τους αιρέσεις, όλους τους λαθρομετανάστες και όλους αυτούς εδώ που έχουν έρθει, δικαιώνοντας τους να μην πληρώνουν φόρους και όλα αυτά εδώ, εξαιρώντας εμάς τους χριστιανούς. Εμάς μας άφησε απ' έξω. Ποιους έχουμε τώρα εμείς οι παραστάτες δίπλα μας? Κατά καιρούς έχουν πάει, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά και από το νέο με τον πατέρα Σαράντη που κάνει και αυτό τον αγώνα του, απλά άλλος έχει άλλη φιλοσοφία, είναι πιο ευγενής, ας πούμε πιο πράος, πιο κάπως. Εμείς έχουμε μάθει να λέμε την αλήθεια, η αλήθεια πηγαίνει μπροστά και να φοβόμαστε μόνο τον Κύριο. Και έτσι, ας πούμε, δεν είμαστε και τόσο αρεστοί όταν λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια όμως πάει μπροστά και η αλήθεια λέει το εξής, ότι ο κύριος Κουρουπλής τα πήρε όλα πίσω, γιατί ξέρετε ότι είναι ένα βήμα πριν να εφαρμόσουν την αχρήματη κοινωνία, και έτσι όλοι αυτοί που πήγανε δίπλα, ας πούμε, και διαμαρτυρηθήκανε και πήραν ένα τάξιμο ότι να το δούμε το από εδώ και το από εκεί, φύγαν όλοι πίσω. Η δική μας τώρα από την πλευρά, ας πούμε, των Ορθοδόξων του Πατρίου, βγήκανε μετά από 25-27 χρόνια αγώνες και μια και δυο φορές και είπανε προς εμάς και δια του διαδικτύου ότι ο ΆΜΚΑ δεν είναι θέμα πίστεως. Άκουσον. Δηλαδή είναι κάτι το τυχαίο, δεν έχουμε αντίρρηση, πάρτε το. Και γνωρίζετε όλοι ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 30 του αγώνα, με τη χάρη του Κυρίου και με τις προσευχές και τον αγώνα το δικό σας και όλων ημών, δεν μπορέσανε αυτοί που τάζανε τις ημερομηνίες να το εφαρμόσουν. Τώρα τάξανε άλλη μια ημερομηνία, 1η-1η. Και γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2018 ο Εβραϊσμός παγκοσμίως έχει πει ότι εκεί σταματάνε όλα και όλοι εκεί θα πρέπει να το έχουν πάρει. Εμείς περιμένουμε τον Κύριο, ο Κύριος τα έχει όλα στα χέρια του. Και επίσης από την άλλη πλευρά υπήρχαν οι γέροντες, οι αγιορείτες του νέου κυρίως, οι λεγόμενοι
μνημονευτές, αντικουμενιστές, όπως θέλετε πείτε τους, οι οποίοι λέγανε ότι δεν θα προφτάσουν, τα έχει πει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, για να καλύψουν, ας πούμε, κάποιες συνειδήσεις που λένε πώς και τι και τα λοιπά. Εμείς βλέπουμε όμως το εξής, ότι και να φύγουμε από το Τσίπρα, ο οποίος είναι η τελευταία βαθμίδα τώρα, είναι κατά της αθεΐας, οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο, τη δολολατρίες και ό,τι φανταστείτε είναι μέσα στο μυαλό τους. Έχουν βγάλει από την πίστη, από την παιδεία, δηλαδή η Εκκλησία έχει φύγει από τα σχολεία, η παιδεία είναι τελείως κοσμική, δεν υπάρχει το σέβας αυτό που οι μεγαλύτεροι το σπουδάσανε και δημιουργήσανε χαρακτήρες διαφορετικούς, τώρα φτιάχνουμε πολίτες του κόσμου. Και έτσι, ας πούμε, χάθηκε αυτή σιγά σιγά η ευλογία από πάνω μας, κατατίσαμε κοσμική και ψάχνουμε να βρούμε τα ευρώ να πληρώσουμε τους φόρους, έχουμε γίνει ραγιάδες στο σύστημα. Εάν θα επιτρέψει ο Κύριος, να ξέρετε, δεν θα φύγουμε από το Τσίπρα, ας πούμε, θα πάμε ενδεχομένως στο Μητσοτάκι, θα πάμε εδώ εκεί, μία από τα ίδια και το βλέπετε. Τάζουνε και όλο κοροϊδεύουνε. Τώρα, για να μην κοροϊδεύεστε κι εσείς, να ξέρετε ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει, ο σώζον εαυτόν σωθήτο δηλαδή, εννοώ ότι θα πρέπει πνευματικά να ανοίξουμε εμείς τα παιδιά μας, να έχουμε την αγάπη, να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια στους αδελφούς, να μιλάμε για τον Χριστό και να είμαστε παρόντες. Είμαστε αυτοί τώρα, δεν πειράζει, κάναμε κι εμείς κάποια λάθη, διαστήκαμε λίγο για άλλη μια φορά, δεν ενημερώθηκε πάρα πολύς κόσμος, όμως ο μισθός είναι εδώ για όλους και η προσευχή μας, η αγάπη μας, η πίστη μας πιστεύω ότι θα φωτίσει και τους υπόλοιπους Έλληνες όταν έρθει η ώρα να βγουν μπροστά προσωπικά, να μην λυγίσουν όταν θα έρθουν τα χαράγματα, να σηκωθούν και να βγουν επιτέλους όλοι μαζί ένα χέρι να αντιδράσουμε. Πριν από δύο μήνες, τρεις, το καλοκαίρι, να πούμε και αυτό, οι άλλοι αδελφοί θα πούνε τα υπόλοιπα, ο Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος, ο οποίος είναι αιρετικός, κηρύσσει αίρεση, γυμνή την κεφαλή, εμείς το λέμε χρόνια, κάποιοι λέγανε ότι είμαστε βλάσφημοι και ότι έχουμε ξεφύγει, τα είδανε τώρα όλοι, και οι αδελφοί του νέου, είτε είναι στο Άγιο Όρος, είτε είναι αντικουμενιστές, είτε είναι μνημονευτές και τα λοιπά, και οι σύνοδοι, όλοι που τα καταγγέλανε, βγήκαν αληθινοί, και οι ζηλωτές βεβαίως, και έχουν προσέλθει τώρα στις θέσεις τις δικές μας, δηλαδή στο ότι, ας πούμε, θα έπρεπε αυτοί που όταν κηρύσσεται γυμνή την κεφαλή η αίρεση, οι ιερείς και οι επίσκοποι να αποτυχίζονται, να το καταγγέλουν και να περιμένουν το θείο φωτισμό. Έτσι τώρα έγινε αυτή η ληστρική σύνοδος της Κρήτης, στην οποία εκκλήθησαν να συμμετάσχουν ολίγοι, δεν πήγαν όλοι όσοι έπρεπε, κάποτε πηγαίνανε 500-700 επίσκοποι, τώρα πήγανε κάποιοι και εξ αυτούς κάθε εκκλησία μία ψήφο. Και πάλι υπήρχαν αρνήσεις. Εκεί μεταξύ άλλων αυτοί μπορέσανε και αναγνωρίσανε ότι όλοι οι αιρετικοί, παπικοί και λοιποί, προτεστάτες και τα λοιπά, είναι αδελφοί και είναι εκκλησίες. Υπογράψαμε και εμείς, ποιοι εμείς, το νέο που βρέθηκε εκεί. Κάποιοι διαφωνήσανε, κάποιοι δεν πήγανε. Τα Πατριαρχία Βουλγαρίας, Ρωσία, Αντιοχίας και όχι Σερβία, η Γεωργία, ναι, δεν πήγανε, που σημαίνει ότι η σύνοδος ήταν ακέφαλη. Και έτσι οι αποφάσεις δεν είναι έγκυρες. Όμως μένει κάτι εδώ. Η σύνοδος του νέου θα πρέπει να βγει, όπως λένε και οι πατέρες, οι δεσπότες υπό τον Σεβασμιότατο, τον Σεραφείμ, ο κύριος Τελεγκίδης, ο κύριος Ζήσης, Μεταλλινή και διάφοροι άλλοι επίσκοποι, ο Ιερεμίας, όλοι αυτοί που μετήχαν στη Σύνοδο του Μαρτίου και κατήγγυλαν το θέμα της Συνόδου του Βαρθολομαίου ως ληστρικής και ως άκυρης, γιατί δεν
λειτουργήσε σύμφωνα με τους πατέρες και τους ιερούς κανόνες, εθέσπισε δικά της. Αυτοί όλοι το δεχτήκανε και έτσι θα πρέπει η σύνοδος αυτή εδώ του Ιερώνυμου να πει αν το δέχεται τελικά. Η ίδια τη σιωπή από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα κολυσιεργούν. Οκτώβριος. Δεν πήραν θέση να πούνε επισήμως αν τάσσονται και τιμούν την υπογραφή που έθεσαν κάποιοι ότι αναγνωρίζουν τους αιρετικούς ως εκκλησία, άρα έγινε η ένωση. Και ήδη έχουν βγει από το Άγιο Ορός πατέρες, από τους λεγόμενους αντικουμενιστές, τους μνημονευτές που λέγαμε εμείς, και αντιδρούν. Αυτοί μας έχουν δώσει και μία επιστολή, την οποία θα σας τη διαβάσω, για να δείτε τις θέσεις εκείνων που είναι ίδιες με τις δικές μας. Θα είναι 5 λεπτά και θα πρέπει μετά να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, ένα μήνυμα πίστεως, αγώνος και ελπίδος προς τον πιστόν Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό. Από τους αγιορείτες πατέρες που αγωνίζονται να κρατήσουν ψηλά Ορθοδοξία και Ελλάδα. Ορθόδοξοι Χριστιανοί Έλληνες Ρωμιοί, είμαστε δίπλα σας, με το νου και με την ψυχή. Σας καμαρώνουμε και χαιρόμαστε γιατί αγωνίζεστε με φιλότιμο και λεβεντιά. Είναι όντως πολύ δύσκολη η καιρή. Ήρθε ο καιρός που θα ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι και το μεν σιτάρι θα συνάξει ο δικαιοκρίτης Χριστός μας στον παράδεισο, την ουράνια βασιλεία του. Τα δε σκύβαλα και τα άχυρα θα καίγονται αιώνια στην κόλαση. Εδώ και 195 χρόνια από τότε που έδραξαν το σπαθί και το καρδιοφύλι οι προπαπούδες μας, οι αθάνατοι ήρωες και μάρτυρες του 21, και ελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τους απέσιους κατακτητές και τυράννους Τούρκους, δεν μας άφησαν να φτιάξουμε και εμείς σαν έθνος, κράτος και πατρίδα όντως ελεύθερη και ελληνική. Σήμερα έχουν κουβαλεί στην πατρίδα μας νέους κατακτητές, τους Μωμεθανούς κάθε φυλής και γλώσσας, για να μας διώξουν από τα σπίτια μας, να μας πάρουν την πατρίδα, να γίνουμε εμείς πρόσφυγες και μετανάστες στον τόπο μας. Θέλουν να μας κάνουν μια πολιτισμική χώρα, πολυπολιτισμική, δίχως Χριστό, δίχως πατρίδα, δίχως γλώσσα ελληνική, δίχως Αγίους, δίχως ήρωες, δίχως μάρτυρες, δίχως σταυρό, δίχως τη γλυκιά μας Παναγία. Και στο τέλος να μας φραγίσουν με ένα τσιπάκι στο χέρι, για να σκύψουμε το κεφάλι, να μην έχουμε σκέψη, κρίση, λογική, συνείδηση και ψυχή. Αυτό είναι το σχέδιο της νέας εποχής, όπως λέγεται, της παγκοσμιοποίησης. Ορθόδοξοι Έλληνες Ρωμιοί, τι θα κάνουμε? Θα τους αφήσουμε να μας τα πάρουν όλα? Την Ορθοδοξία μας, την πατρίδα μας, την ελευθερία και ένα κομμάτι ψυχή. Ψωμί, ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς Σότελος. Επειδή όμως, αδελφοί, βλέπετε από αυτά μέχρι τώρα ότι είμαστε επί το αυτό. Γιατί μία είναι η αλήθεια. Και όποιος μπαίνει στην ομολογία και στην πίστη λέει τα ίδια. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, όπως και οι διάβολοι απ' την άλλη, οι δαίμονες λένε τα ίδια. Λοιπόν, λόγω ελλείψεως χώρου θα δημοσιευτεί στο ίντερνετ. Έχουμε καθυστερήσει δυστυχώς. Θα πάω στο τέλος και για να μπορέσουν να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, κράτησε μου, και οι υπόλοιποι ομιλητές. Ξύπνα καημένε μου ραγιά και πιάσε πάλι το σπαθί σου, γιατί η ελευθερία κερδίζεται με αίμα και δεν χαρίζεται σε κανέναν. Πιάστε το τραγούδι, πιάστε το σταυρό, όλοι να βγούμε στους δρόμους. Πάλι Ελλάδα μου, θα σε πάρουμε στους ώμους και θα σε ντύσουμε για πάντα στην γαλανόλευκη σημαία μας και τον δικέφαλο αετό. Δεν θα αφήσουμε πια άλλους δυνάστες, όλους τους προδότες πολιτικούς σε αυτά τα θεριά να σκορπούν με μανία τα παιδιά της πατρίδος. Μιλάει για τον Μόλον Λαβέ, για τον Λεωνίδα και όλα αυτά, για το 21, και καταλήγει όχι στους προδότες της Ορθοδοξίας και της πατρίδος. Αγαπάμε όλους τους λαούς και λέμε κάθε λαός στον τόπο του. Όχι στο ισοπαίδωμα των λαών, όχι στο σφράγισμα, όχι στον ψευροπροφήτη του Αντιχρίστου τον Πάπα, όχι στους αιρετικούς οικουμενιστές, επισκόπους,
που τον προσκυνούν. Όλοι μαζί οι Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε για μια πανάρχια χώρα ελληνική λεβεντογένα που ζει μέσα στη μαύρη σκοτεινιά. Ας ξυπνήσουμε και τώρα πάλι με την πνοή του 21 για να μας φωτίσει πάλι η ελευθεριά. Καλή μετάνοια, καλόν αγώνα με πίστη στον Χριστό και την Παναγία. Ένας είναι ο δρόμος, ή θα νικήσουμε ή θα νικηθούνε. Με θυμόν ο Θεός γνώτε έστι έθνη και ητάστε ότι με θυμόν ο Θεός αμήν. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι επί το αυτό. Αυτοί είναι αυτοί που είναι, περίπου 150. Να κάνουμε όλη προσευχή σε όλη την Ελλάδα να τους φωτίσει ο Θεός, να κρατήσει το Άγιο Όρος επιτέλους την πίστη τους Ιερούς Κανόνες, να είναι και οι άλλοι δίπλα τους από εδώ ή τους Σεραφείμ που λέμε, αυτοί που έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και να μην δηλιάσουν, να πάρουν την απόφαση να δούμε ποιοι είναι η Εκκλησία επιτέλους. Να είμαστε όλοι επί το αυτό. Εμείς θα περιμένουμε και πιστεύουμε να μην είναι ακόμη μια πλάνη, μια κοροϊδία απλά για να μην φύγουν οι του νέου και πάνε στις τάξεις των Ορθοδόξων του παλαιού ημερολογίου, ότι δίθεν αγωνιζόμαστε και θα κάνουμε και θα δείξουμε και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Αυτά μέχρι εδώ. Γιατί βιάζει. Στο βήμα ο Πάτερ Λουκάς από τον Ιερό Ναό Παναγίας Ελευθερώτριας. Μακριά, προσέχετε πολύ. Αγαπητοί αρχιερείς, ιερείς μοναχοί, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η θέση μου δεν είναι εδώ να μιλήσω για το 666, αλλά για ένα ακόμα πιο μεγάλο σοβαρό θέμα. Είναι το θέμα του Ισλάμ, που εδώ και 3 χρόνια βλέπουμε στην τηλεόραση ένα σύριαλ που τον δείχνει καθημερινά. Κάποια παιδάκια να πνίγονται, που το πληρώνουν το CNN, το Mega, το Star και άλλα κανάλια, τα οποία θέλουν εδώ στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που γέννησε την Ορθοδοξία μας, γιατί δικό μου όνειρο είναι να ενωθεί το παλιό. Δικό μου όνειρο είναι να ενωθεί το παλιό, διότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Να ενωθούμε ορθόδοξα. Γιατί το Ισλάμ, αύριο το πρωί, όλοι σας εσάς τις κυρίες εδώ μέσα, θα είστε με μπουρκές και θα σας βιάζουν. Αγαπάει Κύριος Χριστός! Αν αγαπάει Κύριος Χριστός, αγαπάμε και την πατρίδα μας. Και πρέπει, για να αγαπήσουμε την πατρίδα μας, να αγαπηθούμε όλοι. Το Ισλάμ είναι μία φοβερή θρησκεία. Μία θρησκεία που αύριο το πρωί, αν μία κυρία τη δούνε με ακάλυπτο το πρόσωπο, θα την εκτελέσουν μέσα στην πλατεία. Και αυτά θα γίνονται εδώ στην Αθήνα. Θα κρατήσουμε όσο μπορούμε θερμοπύλες για το Ισλάμ. Γιατί ο Χριστός αγάπησε την Ελλάδα και έβαλε την υπογραφή Του. Δεν πρόκειται κανένας Σόρος, κανένας Ροκφέλερ, κανένας Ρότσιλ να πάρει την Ελλάδα. Και δεν πουλείται η Ελλάδα στη Μασονία, δεν πουλείται στο Ισλάμ. Πουλήθηκε στο Χριστό! Ευχαριστούμε τον πατέρα Λουκά και για τη συμπαράστασή του και για τη βοήθεια που προσφέρει στον κόσμο, γιατί είναι ένας ιερεύς ο οποίος είναι από τους λίγους, ο οποίος είναι πρωτοστάτης στο μέρος που θέλουν και λένε ότι θα γίνει τέμενος, αλλά δεν ρώτησαν όμως ποιον, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον Τριαδικό Θεό μας. Όλοι λέει λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Ναι, αλλά ο Κύριος μας δοκιμάζει. Φοβόμαστε, λέει, τους μουσουλμάνους. Φοβόσαστε, άρα δεν έχουμε πίστη, ρε παιδιά, μα φοβόμαστε. Τι θα φοβηθούμε, τους υπηρέτες του διαβόλου, τους μασόνους? Θα φοβηθούμε αυτούς εδώ, απέναντί μας, πίσω από τον Κολοκοτρώνη, το Ρότσιλ,
Λέγεται το Ρότιλ και το Ροκφέλερ, τους Ιουδαίους Ταλμουδιστές, τους απόγονους του Σταυρωτάς, του Κυρίου μας. Όχι αδελφοί μου. Όσο λίγοι και να είμαστε, όλοι σας, όλοι μας θα βροντοφωνάξουμε όχι σε όλους τους αντιχρίστους. Έτσι. Ο Κύριος μας θέλει ζεστούς αδελφοί μου. Δεν μας θέλει κρύους. Και δεν μας θέλει και χειρότερο απ' όλα χλιαρούς. Χλιαρό μέλο εμέσεσαι. Και πού το λέει αυτό μέσα? Στην Αποκάλυψη. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αδελφέ μου, γινώσκησα αναγιγνώσκης. Καταλαβαίνεις δηλαδή αυτά που διαβάζεις? Παρακαλά το Άγιο Πνεύμα να έρθει να φωτίσει την ψυχή σου, τη διάνοιά σου, να κατανοείς το λόγο του Χριστού. Ή θα ακούσεις τις σύγχρονες αιρετικές πλάνες που βγαίνουν μέσα στη τηλεόραση και δυστυχώς βγαίνουν και από μερικούς που λένε ότι είναι αντιπρόσωποι του ράσου. Είτε είναι από το νέο είτε είναι από το πάτριο. Εδώ δεν ήρθαμε να λύσουμε ημερολόγια, γιατί βλέπουμε τη ζέστη και τη ζέση που έχει κάθε ψυχή στην ψυχή της για τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι άλλο θέμα σε άλλη δεδομένη στιγμή. Εμείς εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε και να βροντοφωνάξουμε την αντίδρασή μας στην αχρήματη αυτή συναλλαγή που επιβάλλουν όλα τα όργανα του Αντιχρίστου, οι Μασόνοι, οι Σιωνιστές, οι Ταλμουδιστές, οι πολιτικοί μας, όλοι οι πολιτικοί και η αντιπολίτευση μαζί, γιατί τώρα μας ετοιμάζουν ένα άλλο φρούτο, το οποίο θα το φάει ο ελληνικός λαός. Εμείς πάντα τον προειδοποιούμε, όπως προειδοποιήσαμε και για τον προηγούμενο, τον Τζίπρα, τον Άξελ, τον Τζίπρα, τον Τουρκοεβραίο. Κι όμως οι Έλληνες τον είδανε στα σωτήρα. Μα τόσο πολύ πλανηθήκανε. Τώρα ποιον ετοιμάζουν οι Bilderberg? Ποιος φόρεσε τα εβραϊκά σκουφάκια? Το γνωρίζετε. Ο Μητσοτάκης ακριβώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ροκφέλερ και οι Ρότσιλ του έχουν δώσει το χρήσμα. Προσέξτε καλά Έλληνες. Δοκιμάζεστε κάθε στιγμή που πηγαίνετε και πλησιάζετε στην κάλπη. Μην τολμήσετε από εδώ και πέρα και ψηφίσετε τέτοιους δαίμονες, γιατί αυτοί είναι μετουσιωμένοι δαίμονες, γιατί αυτοί μας έφεραν το υπερμνημόνιο και ξέρετε πόσους νεκρούς κλαίμε? Όχι 10.000 και 15 που σας λένε, πάνω από 100.000. Βάλτε τα καρδιακά επεισόδια, βάλτε τα εγκεφαλικά, βάλτε τις οικογένειες που χώρισαν, βάλτε τους ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα. Μονάδες μετριούνται για να πάνε να βρουν μια καλύτερη ζωή. Ήτανε πρόγραμμα. Αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους οι ιεροί κανόνες τους αφορίζουν, θα αφορίσουν και οποιονδήποτε σημερινό ψευτοέλληνα πάει και τους ψηφίζει. Γιατί αυτός, συγχωρέστε με, δεν είναι ούτε χριστιανός ούτε Έλληνας. Πρέπει να το καταλάβουμε ξεκάθαρα. Και θα πω και ένα τρίτο, ούτε καν άνθρωπος είναι. Απλά αυτά σας λέω μόνο, αν δείτε, να δείτε πόσο υποτίμησαν το νου μας, το πνεύμα μας. Αν πάτε σε μία γέλη τάβρουνα, και μπει μέσα ένας ελέφαντας, θα μπορέσει να επιβιώσει? Όχι. Για ας πάει μία αλεπού μέσα σε μία γέλη λίγον. Εμείς λοιπόν τι δουλειά έχουμε και βάλαμε στους ευλογημένους Έλληνες, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, αυτούς τους δαίμονες που πήραν την πολιτική θέση. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε όλοι υπεύθυνοι και εμείς, οι οποίοι δεν θα τους ψηφίσουμε, ούτε πρόκειται να τους ψηφίσουμε, αλλά είμαστε υπεύθυνοι γιατί πρέπει να ενημερώσουμε τους άλλους, τους αδαείς Έλληνες, τους αδιαφόρους. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο σε ένα μαχητή ιερέα που μας έχει στηρίξει πολύ στον αγώνα μας και περιμέναμε πολύ καιρό να βρούμε τέτοιου επίπεδου ιερείς, αλλά δεν θέλω να τον κολακέψω πολύ. Εύχομαι η χάρη του Χριστού να τον ενδυναμώνει στην ομολογία του, στην αγάπη του και στον ιεραποστολικό του αγώνα μέχρι και μαρτυρίου, και να πάρει κι άλλους μαζί του και να διαφωτίσει κι άλλους. Ας έρθει ο πατέρας Κλεωμένης να μας πει δύο λόγια. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σήμερα διοργανώσαμε με τη χάρη του αυτή τη συγκέντρωση για να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε εσάς και όλους τους ανθρώπους
για την ηλεκτρονική ταυτότητα πρωτίστως που έρχεται, αλλά και για τα άλλα συστήματα με το 666 που έχουν έρθει από χρόνια στην πατρίδα μας. Ευχαριστούμε τους αρχιερείς του Πατρίου Ορτολογίου που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε τους ιερείς ιερομονάχους του Πατρίου Ορτολογίου που είναι μαζί μας, τους μοναχούς και τις μοναχές. Και αναφέρω του Πατρίου Ορτολογίου γιατί με τον Ιερό Ορτολόγιο δεν είναι κανένας ιερέας, μοναχός ή μοναχή. Αυτό λοιπόν σημαίνει, γιατί εμείς καλέσαμε όλους τους ανθρώπους εδώ να έρθουν και τους ιερωμένους, στείλαμε σε όλους καρδιά, μοιράσαμε πάνω από 3.000 φωτοτυπίες και ενημερώσαμε και μέσα από το διαδίκτυο κάποιοι αδελφοί που είχαν κανάλι και το βάλανε να έρθουν. Βλέπετε όμως δεν έρχονται από το νέο, γιατί πολύ απλά δεν τους ενδιαφέρει το νέο το θέμα 666, γιατί έχουν αποδεχθεί το 666 με το νέο ημερολόγιο. Δυστυχώς το έχουν αποδειχθεί και η μεγαλύτερη μερίδα του Πατρίου Ορτολογίου. Αλλά υπάρχουν εδώ κάποιοι αγωνιστές και τους τιμούμε και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας, οι οποίοι δεν έχουν δεχθεί το 666 και κάνουν αγώνα. Το 666 ξεκίνησε με τον Αφημί από το 1997. Το 1998 λοιπόν με το σύστημα τάξης, ο εννιαψήφιος αριθμός Αφημί που είναι προσωπικός μπήκε μέσα σε αυτό το σύστημα. Τάξης είναι το σύστημα του σατανά. Μέσα λοιπόν σε αυτό το σύστημα μπήκαν οι άνθρωποι με έναν προσωπικό αριθμό, ο οποίος είναι 9 ψήφιος, αλλά στην ουσία είναι 18 ψήφιος. Τα 9 ψηφία που δεν φαίνονται είναι τα 3 ο τοπικός κωδικός, τα 3 ο κωδικός της χώρας και τα άλλα 3 το 666 και πάνε όλα αυτά πακέτο στο θηρίο των Βρυξελών. Η αντίσταση λοιπόν έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τότε, όχι στον Αφημί, αλλά πώς θα σας λέγανε οι αρχιερείς και οι ιερείς όχι στον Αφημί? Εάν σας λέγανε όχι στον Αφημί, πώς θα παίρνανε τις περιουσίες από τους παππούδες και τις γιαγιάδες που θέλαν να μαζεύουν περιουσίες για να φτιάχνουν τα μοναστήρια? Γι' αυτό λοιπόν δεν έγινε ποτέ αγώνα εναντίον του Αφημί, εκτός από λίγους αρχιερείς, από λίγους ιερείς και λαϊκούς και από σωματεία, και αυτός ο αγώνας κατηγορήθηκε και συκοφαντήθηκε. Ο αγώνας λοιπόν είναι όχι στον Αφημί, το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα, για να πάμε γρήγορα να πούμε όλα αυτά τα διαβολοσυστήματα που έχουν επέλθει στην πατρίδα μας, είναι όχι στον ΑΜΚΑ. ΑΜΚΑ ίσον αριθμός Μητρώου Κοσμοκρατορίας του Αντιχρίστου. Ο ΑΜΚΑ είναι προσωπικός και ισόβιος αριθμός. Ο ΑΜΚΑ έχει το 666 στο γραφικό λογότυπό του. Όποιος παίρνει τον ΑΜΚΑ συντάσσεται στην κοσμοκρατορία του Αντιχρίστου. Αρνείται τον Κύριον Ιησού Χριστόν και γίνεται νούμερο, διότι και ο Αντίχριστος στην εποχή που ζούμε, στην κοσμοκρατορία αυτή του Αντιχρίστου που ετοιμάζουν οι Ευρεσιονιστές να τον υφέρουν, ο Αντίχριστος έχει αριθμό και ο αριθμός του είναι το 666. Και το όνομα αυτού 666. Γι' αυτό θέλει και τους ανθρώπους να τους αριθμοποιήσει. Όχι στην αριθμοποίηση του ανθρώπου. Όχι στο Αφημί. Όχι στον ΑΜΚΑ. Και συνεχίζουμε. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικές κάρτες που έχουν βγει. Έχουν βγει ηλεκτρονικές κάρτες για τα σούπερ μάρκετ. Έχουν βγει ηλεκτρονικές κάρτες τραπέζης. Έχουν βγει ηλεκτρονικές κάρτες διάφορες και πολλές. Ακόμα και στα πρατήρια καυσίμων βγάζουν ηλεκτρονικές κάρτες. Όλες αυτές οι ηλεκτρονικές κάρτες που έχουν μικροτσίπ 666, που έχουν barcode, που έχουν μαύρη ταινία, θα πρέπει λοιπόν να μάθετε ότι όλες αυτές οι κάρτες είναι συμβόλαια με το διάβολο. Όποιος πάει να πάρει τέτοιες κάρτες είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στην τράπεζα, τον εβάζουν να υπογράψει. Τι υπογράφει? Συμβόλαιο με το διάβολο, ότι δέχεται να πάρει το barcode, που το barcode αν το αριθμοποιήσεις βγάζει το 666. Τη μαύρη ταινία και το μικροτσίπ. Λοιπόν, ανάκληση. Ξεσηκωθείτε, στείλτε πίσω τα Αφημί, θα πάτε μόνοι σας στο Υπουργείο Οικονομικών και θα τους πείτε αυτόν τον αριθμό που μου δώσατε πάρτε τον πίσω. Γιατί έχει το 666 και δεν θα τον ξαναενεργοποιήσω ποτέ μου. Αυτή την ομολογία πρέπει να κάνετε. Να πάτε στα γραφεία του ΑΜΚΑ, στα ΚΕΠ που βγάλατε αυτό τον καταραμένο αριθμό και να τον επιστρέψετε πίσω. Είμαστε άνθρωποι. Ο Θεός μας έδωσε όνομα. Δεν δεχόμαστε την αριθμοποίηση του προσώπου μας. Να πάτε στις τράπεζες των Ευρεσιονιστών και να επιστρέψετε πίσω τις ηλεκτρονικές
κάρτες που πήρατε στο γραφείο που τις βγάλατε να πάτε πίσω εκεί και να τους πείτε πάρτε τις πίσω, έχουνε το 666. Δεν τις θέλουμε. Και στα σούπερ μάρκετ θα κάνετε το ίδιο και όπου αλλού βγάλατε κάρτα είτε με barcode, είτε με μικροτσίπ 666, είτε με μαύρη ταινία. Στείλτε τα πίσω. Και πάμε τώρα στο ηλεκτρονικό βιομετρικό διαβατήριο. Για να βγάλει κάποιος ηλεκτρονικό βιομετρικό διαβατήριο, πάει στο αστυνομικό τμήμα και βάζει το δεξί του χέρι. Και λέει η Αποκάλυψη, ο Αντίχριστος θα δώσει σφράγισμα στο δεξί του χέρι του ανθρώπου και στο μέτωπο. Όταν λοιπόν πάει κάποιος στο αστυνομικό τμήμα για να βγάλει το ηλεκτρονικό βιομετρικό διαβατήριο ή σε λίγο καιρό που θα πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να βγάλει τη νέα ηλεκτρονική βιομετρική ταυτότητα, θα του ζητάνε το δεξί χέρι, το δείκτη και το μεσαίο να το βάλει σε ένα μηχάνημα με ακτίνα λέιζερ και η ακτίνα λέιζερ θα τον εχαράξει στο δεξί χέρι και θα του ζητήσουν ακόμα να βάλει την ήριδά του, να τη φωτογραφίσουν και θα γίνει ηριδοσκόπηση. Να ξέρετε, δακτυλοσκόπηση, παλαμοσκόπηση, ηριδοσκόπηση ίσον σφράγισμα στο δεξί και στο μέτωπο, διότι αν ανοίξουμε το λεξικό και δούμε τι σημαίνει μέτωπο, το μέτωπο είναι ανάμεσα στα μαλλιά που ξεκινάνε από το μέτωπο, από το κούτελο, στα φρύδια και στους κροτάφους. Λοιπόν, το σφράγισμα λοιπόν είναι αυτό του Αντιχρίστου, διότι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τον 8ο αιώνα ότι ο Αντίχριστος θα βουλώσει αυτούς στο βλέφαρο. Και ο Άγιος Αθανάσιος επίσης λέει τον ίδιο λόγο. Επίσης λέει ο Άγιος Εφραίμ, όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να βαστάζουν απάνω τους το χάραγμά του ή να βαστάζουν μία ψήφο εντριβή. Η ψήφο εντριβή είναι η κάρτα καθημερινής χρήσης. Όπως ψήφο εντριβή είναι και το κινητό τηλέφωνο. Ειδικά τα σύγχρονα αυτά κινητά τηλέφωνα, τα οποία όποιος πήγε στις διαβολοκινητές εταιρείες, του σατανά αυτές, και υπέγραψε, έχει υπογράψει συμβόλαιο με το διάβολο. Πας υπογράφεις για να πάρεις έναν αριθμό και μία καρτούλα. Τι είναι αυτή η καρτούλα, ΘΟΑ είναι? Δεν έχει μικροτσίπ αυτή η καρτούλα? Δεν έχει 666 αυτή η καρτούλα? Πήγες λοιπόν και υπέγραψες και πήρες αυτή την καρτούλα και όλες τις υπόλοιπες κάρτες. Πήγες υπέργαψες και πήρες τον ΆΜΚΑ. Όλα αυτά οι δαίμονες τα κρατάνε στα χέρια τους. Όλα αυτά τα διαβολοσυμβόλαια που έχουν κάνει οι άνθρωποι, οι δαίμονες τα κρατάνε στα χέρια τους. Και όταν θα πάνε οι ψυχές να περάσουν για να πάνε προς τον ουρανό, θα βρουν εμπόδιο από τα εναέρια τελώνια. Θα πούνε στους αγγέλους, αυτή η ψυχή δεν είναι δική σας. Με ποιο δικαίωμα θα την πάτε στο Θεό, αυτή την ψυχή? Αυτή η ψυχή είναι δική μας. Γιατί κοιτάξτε εδώ, έχει υπογράψει συμβόλαιο στο σούπερ μάρκετ. Έχει υπογράψει συμβόλαιο στην τράπεζα, έχει υπογράψει τόσα συμβόλαια σε τόσες κινητές τηλεφωνίες, γιατί υπάρχει το δαιμονικό φαινόμενο να αλλάζουν οι άνθρωποι κάθε τόσο αριθμούς κινητών τηλεφώνων. Και είναι λοιπόν το κινητό τηλέφωνο και η ψήφο εντριβή. Διότι ο ίδιος όταν περπατάω στον δρόμο ή όταν μπαίνω στον ηλεκτρικό και στο μετρό, δεν βλέπω ανθρώπους να παίζουν με την κάρτα της τραπέζης. Βλέπω ανθρώπους να παίζουν με τα κινητά και να τα κάνουν έτσι κάτω και να τα κάνουν έτσι δεξιά και έτσι αριστερά και να ασχοληθούνται όλο με αυτό το διαβολικό σύστημα. Το καλύτερο όπλο του διαβόλου είναι το κινητό τηλέφωνο και πρέπει να το πετάξετε από πάνω σας. Έχει μικροτσίπ 666. Αντισταθείτε σε ό,τι μας σερβίρουν οι ευρεοσιονιστές. Αντισταθείτε λοιπόν και στην ηλεκτρονική βιομετρική ταυτότητα που έρχεται. Πότε έρχεται? Αυτοί υπολογίζουν να τη φέρουν το Μάρτιο του 17. Έτσι νομίζουν και έτσι υπολογίζουν. Εμείς οφείλουμε να αντισταθούμε και να γίνουν και άλλες συγκεντρώσεις. Εμείς με τη χάρη του Θεού τώρα κάνουμε μία για να τους δείξουμε ότι αντιδράμε και να πούμε σε αυτούς, στον Κουρουμπλή, στον εντός εισαγωγικών πρωθυπουργό, να πούμε στον αστυνομικό διευθυντή που ετοιμάζει τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, που οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, σας κάνω αποκάλυψη από τώρα, που ετοιμάζονται στη Λεωφόρο Αθηνών και Αντιγόνης. Εκεί είναι λοιπόν τα γραφεία της αστυνομίας
της πλατογραφίας και τα εγκληματολογικά γραφεία της αστυνομίας. Και εκεί λοιπόν είναι προϊστάμενος ένας αστυνομικός διευθυντής, ο οποίος εμείς ξέρουμε και το όνομά του και δεν τον εφοβόμαστε, να το πούμε, Νικόλαος Καρτσής. Αυτός ετοιμάζει λοιπόν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, τι δεδομένα θα βάλει μέσα. Και εμείς λοιπόν πρέπει να αντιδράσουμε και να πούμε σε αυτό τον αρχιμασόνο αστυνομικό που είναι τσιράκι των ευρεοσιωνιστών και να πούμε και σε όλους τους ευρεοσιωνιστές ότι εμείς, κοιτάξτε να δείτε, τσιράκια και ευρεόδουλοι και φασιστοειδοί, εμείς δεν θα παραλάβουμε αυτές τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θα παραμείνουμε χριστιανοί ορθόδοξοι και δεν θα τις παραλάβουμε. Να το ξέρετε πολύ καλά. Θα αντιδράσουμε και θα έρθει η στιγμή που θα πάμε έξω από εκεί, Λεωφόρων Αθηνών και Αντιγόνης, και θα αντιδράσουμε και θα φωνάξουμε όχι στις νέες ηλεκτρονικές βιομετρικές ταυτότητες. Δεν θα τις πάρουμε. Δεν θα σφραγιστούμε. Προσέξτε πολύ καλά. Θα σας ζητήσουνε δεξί χέρι και μέτωπο να σας κάνουν ειδοσκόπηση. Μην δεχτείτε. Αντισταθείτε. Όχι στο σφράγισμα. Όχι. Όχι στα ηλεκτρονικά βιομετρικά διαβατήρια. Όχι. Όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Όχι. Όχι στο οτιδήποτε περιέχει μικροτσίπ 666. Όχι. Ζήτω το έθνος. Ζήτω η πατρίς. Ζήτω. Αγωνιστείτε μέχρι τέλους. Ζήτω η ορθοδοξία. Να αδερφοί, πώς είναι οι ορθόδοξοι ιερείς, πώς θα έπρεπε να είναι, πώς θα έπρεπε να βρίσκεται το Ράσο εδώ και όχι να μας κοροϊδεύουνε και γνωστοί και φίλοι και τα λοιπά ρασοφόροι. Η σεπείρωση είναι αυτόν που κατέθεσε τώρα ο γέροντας. Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό που αφορά κάποιους αδελφούς που βρίσκονται εδώ με οικογένεια και τα λοιπά, σχετικό με την ομολογία που έγινε από τους ιδίους πριν από 3 χρόνια, που ξεκίνησε 3,5 χρόνια, όταν ξεκίνησε η διακοπή του χρήματος στους συνταξιούχους και τα λοιπά, αν δεν έπαιρνα τον ΝΑΜΚΑ και στους υπολείπους. Κάποιοι από αυτούς τους αδελφούς που ευρίσκονται στον αγώνα. Δεν ακούγεται. Κάποιοι από αυτούς τους αδελφούς που ευρίσκονται στον αγώνα μέσα έκαναν μία προσευχή στο Κύριο, στο σπίτι τους, και ζήτησαν στην προσευχή αυτή λέγοντας στον Κύριο: Κύριε, εσύ για μας ανέβηκες στο Σταυρό για να μας δώσει την αιώνια βασιλεία. Εμείς με τις αμαρτίες μας μέχρι τώρα σε επικράναμε και αποφασίσαμε να μην πάρουμε το μισθό, να μην καταθέσουμε τον ΝΑΜΚΑ, γνωρίζοντας ότι θα είσαι δίπλα μας και εσύ και η μητέρα σου να μας στηρίξεις σε αυτόν τον αγώνα. Όμως Κύριε, επειδή εμείς είμαστε σάρκες και εγώ προσωπικά αμαρτωλός, θα τολμήσω να σου ζητήσω σημείον. Να μου δείξεις δηλαδή σημείο, Κύριε, αν είμαι εντός της αληθείας, αν είμαι πλανεμένος, αν είναι το χάραγμα στο μέτωπο και στο χέρι που λένε όταν έρθει ο Αντίχριστος, αν δεν είναι δηλαδή τώρα. Λέγοντας ότι σημείο σου ζήτησαν κάποτε γραμματείς και φαρισαίοι και τους είπε: άπιστη γενναία Μιχαλίδα, σημείο ζητεί και δεν θέλει σας δοθεί σημείο, ή μη μόνο το σημείο του Ιωνά του προφήτη, η τριήμερος κάθοδος και ανάστασης. Λοιπόν, την ίδια ημέρα καταθέτει ο αδελφός, ο οποίος είναι εδώ με την οικογένειά του, δεν θα πούμε όνομα. Την ίδια ημέρα το βράδυ γίνεται προσευχή στο σπίτι, όπως κάνουν πολλοί χριστιανοί, και η σύζυγος με το μαντήλι στο κεφάλι. Την ώρα εκείνη βλέπει να κινείται η κανδύλα που υπήρχε στο σπίτι σφαιρικά και ενημερώνει το σύζυγο, ο οποίος βρίσκεται παραδίπλα, και προσεύχεται.
Του λέει Σιμποκέλα, να δεις κάτι. Λέει τι, ντύνεται πάει. Και βλέπει εκείνη τη στιγμή το κανδύλι να κινείται σφαιρικά και αμέσως πέφτει στα γόνατα και κλαίει. Γιατί αυτός ο αμαρτωλός εζήτησε εκείνη την ημέρα στην προσευχή του να του δείξει σημείο ο Κύριος. Αν μπαίνοντας αυτόν τον αγώνα πράττεις, θα υπλανάτε. Όπως μας λένε οι πολλοί που λένε ότι δεν είναι θέμα απίστεως ο ΆΜΚΑ, ο οποίος είναι αριθμός ανθρώπου και το βλέπετε ακόμη και στην κάρτα φιλάθλου. Για τους μαθητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν από πέρσι και τους λένε για να πάρετε το εισιτήριο να πείτε μέσα την κάρτα θα δώσετε ΆΜΚΑ. Άκουσον άξου τους μαθητές, είτε είναι 10 χρονών κτλ. Λοιπόν, και χωρίς να το ξέρουν, κάνουν ομολογία πίστεως. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή εντύθηκε και ξεκίνησε προσευχή, παράκληση και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή λέγει, βλέπω ότι κάτι άλλο γίνεται πάνω όπως διάβαζε σκημένος και έκανε ένα βήμα πίσω και βλέπει μετά από 5 λεπτά το καντιλάκι από σφαιρικός που εκκινεί το έντονα να κάνει το σημείο του σταυρού. Νταν, 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 νταν και να γυρίζει. Ανά 10 λεφτά το είδε, αλλά 3-4-5 φορές στα 50 λεφτά. Και όταν είπαν διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, το καντιλάκι εστάθη. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, το έχει καταθέσει σε αγιορείτες, σε πνευματικούς κτλ. Είναι μια ταπεινή ομολογία ενός αδελφού που δείχνει για τον καθένα εξ ημών ότι αν κάνει μισό βήμα μπροστά, όπως κάνανε οι μάρτυρες και οι νεομάρτυρες από τα χρόνια του Κυρίου, μέχρι την τουρκοκράτεια και μέχρι σήμερα ο Κύριος είναι δίπλα. Αυτό ως εδώ, να μην φοβάται κανένας να έχει μέσα του την ευσέβεια, την πίστη και την ομολογία όταν έρθει η ώρα. Τώρα ευχαριστούμε τον αδελφό Δημήτριο, πάντοτε μαχητικός, ο οποίος πάντα μας φέρθηκε με μεγάλη αγάπη και φιλαδέλφια τη στιγμή που κάποιοι άλλοι αδιαφορούσαν και πάντοτε πάλι η καρδιά του για τον αγώνα. Τώρα θα θέλαμε να έρθει να πάρει το λόγο ο αγαπητός μας, ο γιατρός, ο Αθανάσιος, ο Παπαγεωργίου, του οποίου γιορτάζει σήμερα ο Σύλλογος, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σε όλη την Ελλάδα και σήμερα γιορτάζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και να ξέρετε ότι ο Άγιος της Αποκαλύψεως είναι παρόν, αδελφοί μου, σε εμάς. Γιατί κάποτε στο νησί του, όταν ο προδότης Βαρθολομαίος πήγε να κάνει μία σύσκεψη το 1994, μία μοναχή που πήγε να ομολογήσει ενάντια σε όλο αυτό το αιρετικό συνοθήλευμα του Βαρθολομαίου και των Οικουμενιστών, είδε σε όραμα τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και της είπε, «Αδελφοί μου, όλοι αυτοί οι αιρετικοί οικουμενιστές μου ξέσκισαν τα ράσα. Οπότε καταλαβαίνετε, σε οποιαδήποτε ομολογία και να κάνετε, είναι μαζί σας». Ο αγαπητός Αθανάσιος, που συμπαρίσταται πάντα σε όλους τους ομολογιακούς αγώνες, έχει προσφέρει μεγάλο έργο εναντίον του τεμένους που προσπαθούν να χτίσουν και δεν τα κατάφεραν στην Παιανία, έχει γευθεί και τα χτυπήματα του μαρτυρίου. Τότε όταν στο χιτήριο, δυστυχώς οι αστυνομικοί, οι οποίοι αντί να επιβάλλουν την τάξη που αυτοί κάποτε θα κριθούν είτε από μια νόμιμη κυβέρνηση καθαρός, αμυγός, ελληνική, ορθόδοξη ή το χειρότερο, στη Βασιλεία των Ουρανών, στη κρίση, στη Δευτέρα Παρουσία. Ενώ αντιδρούσαμε για να μην μπεχθεί το έργο, ένας ύπουλος αστυνομικός και με ύπουλο τρόπο από την πίσω μεριά τον εχτύπησε, αν δεν απατώμε στο αριστερό μάτι. Έχει λάβει και τα στίγματα της ομολογίας. Δεν το λέμε προς κάφησιν, αλλά το λέμε για να γνωρίζετε ότι οι περισσότεροι που έρχονται εδώ έχουν περάσει μαρτυρικό βίο. Και θα δώσω το λόγο στο γιατρό, αφού πρώτον σας πω ότι όσοι δεν παίρνουν αφημί, όσοι δεν παίρνουν ΆΜΚΑ, όσοι στερούνται διαβατήρια, εργασίες, συντάξεις, άλλοι έχουν φύγει από τη ζωή, άλλοι δεν μπορούν να κάνουν εγχειρήσεις, άλλοι δεν μπορούν να πάρουν φάρμακα, άλλοι δεν έχουν φαγητό, άλλοι έχουν χωρίσει τις οικογένειές τους, άλλοι έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα, όλοι είναι σταυρωμένοι. Πρέπει όλοι αυτοί οι αδελφοί να έχουμε αγάπη μεταξύ μας και να βοηθάμε και τους αδελφούς που σηκώνουν το σταυρό.
Παραλλήλως εμείς ζητάμε συνεργασία για ιεραποστολή DVD και αν μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας, όχι μόνο για ιεραποστολή αλλά και για μετάφραση. Εδώ πίσω από την κάμερα είναι η κυρία Θελξιώπη. Όσοι θέλουν και όσες θέλουν να συμμετάσχουν, χρήματα δεν θέλουμε, συνεργασία. Το λόγο, αγαπητός Αθανάση. Είπαμε όχι χειροκροτήματα. Το απαγόρευσαν οι πατέρες. Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ, τα όσα ακούγονται εδώ είναι μια κατάθεση ψυχής. Είναι μια κατάθεση ψυχής από εμπειρίες, γνώσεις και πάνω απ' όλα από ευλογίες των πατέρων και πνευματικών ιδιαιτέρως πατέρων που έχει ο καθένας μας. Έχετε και τους χαιρετισμούς του Μεθοδίου, του Ηγουμένου, της Μονής Εσφυγμένου, με ευλογίες του οποίου βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή. Μη χειροκροτάτε. Ο οποίος μου είπε να σας απευθύνω ένα και μόνο μήνυμα. Μην κοιτάτε πόσοι είμαστε. Ο Χριστός είναι ανάμεσά σας, είπε, και μετράει ψυχές. Ας φροντίσει ο καθένας να έχει καταμετρηθεί στο μέτρημα που κάνει ο Χριστός. Μην επηρεάζεστε από τους πολλούς από όπου κι αν προέρχονται. Πάντα στο Ευαγγέλιο μιλούσε για το λίμα, το έλασον πίμνιο, το οποίο γράφει την ιστορία στους ουρανούς, και μόλις ακούσατε από τους πατέρες ότι και το όνομά σας έχει καταγραφεί αυτή τη στιγμή. Μπορεί όμως να έχει καταγραφεί και το πρόσωπό σας από κάποιο παράθυρο. Δεν έχει σημασία, είναι τιμή σας. Μη φοβάστε τίποτα από τα επερχόμενα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από έναν χαρακτηρισμό, όχι αδιάκριτο. Υπάρχουν αρχιεπίσκοποι, υπάρχουν επίσκοποι, υπάρχουν δεσποτάδες που δεν υπάρχουν εδώ, προς τιμή των παρόντων που είναι αυτή τη στιγμή και παίρνουν την ευλογία της ημερίδος. Υπάρχουν επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι οι οποίοι όχι μόνο κρίνουν, κατακρίνουν, χλεβάζουν την πράξη μας αυτή και μας χαρακτηρίζουν ανάλογα, αλλά υποκρίνονται ότι είναι και μαζί μας. Στην πράξη όμως ποτέ. Εάν δείτε κοντά μας κάποιον, τότε να αλλάξετε τη γνώμη για αυτούς. Όσο δεν τους βλέπετε, να ξέρετε ότι είναι σκύμνιο οριόμενοι του αρπάζε και ζητήσε, όχι μόνο βρόσιν παρά του Αγίου Πατρός εν της ουρανής. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνω τούτο. Κοιμήθηκε ο Τσοπάνης και μπήκαν οι λύκοι στο Μαντρί. Όμως ευτυχώς και υπάρχει η Υπεραγία Θεοτόκος, η πρέσβυρα προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό τον Υιό της, τον αγαπητό και μονογενή, η οποία αυτή τη στιγμή κιόλας και κάθε φορά στην προσευχή μας που την έχουμε μας προστατεύει και κατευθύνει τα διαβήματα, όπως και σήμερα, για ό,τι σήμερα θα ακουστεί. Τα θέματα τα σημερινά είναι τόσο πολλά, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές χιλιάδες σελίδες. Δεν είναι δυνατόν να σας πούμε σε λίγο χρόνο όλα αυτά που επισυμβαίνουν γύρω από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την αριθμοποίηση του ανθρώπου και την αποβάπτιση του με όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλουν. Όμως είμαστε πάντα εδώ παρόντες στα ζητούμενα των καιρών, τα οποία εξαθλιώνουν και βλέπουμε να αλωτριώνουν κάθε μέρα και περισσότερο τη χώρα μας. Σε μια Ελλάδα που θέλουν να μας την τελειώσουν, αλλά ας ρωτήσουν και τον οικοδεσπότη που είναι ψηλά στον ουρανό και δεν το κάνουν, και θα το πληρώσουν αυτό πολύ ακριβά. Το μόνο που δεν αντικρίζουμε είναι αυτοί που την τελειώνουν. Γιατί αν το βλέπαμε αυτό,
και το διακρίναμε στην ψυχή μας, δεν θα ψηφίζαμε πολλούς, ούτε στην πολιτεία για να είναι εκπρόσωποι στην Βουλή των Ελλήνων και να ψηφίζουν ενάντια στα συμφέροντά σας, αλλά ούτε και στην Εκκλησία να είναι αυτοί οι οποίοι ηγούνται χωρίς να ηγούνται, αλλά να προηγούνται από εντολές κέντρων, λεσχών και από οπουδήποτε αλλού δεν υπάρχει Θεός. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι εχμάλωτοι εν ειρήνη και υπόλογοι ανά πάσα στιγμή. Δυστυχώς οι οπαδοί, οι εξαρτώμενοι και τα παπαγαλάκια του συστήματος αυτού μας προδίδουν και μας αφελληνίζουν συνεχώς, νομίζουν. Και μας προδίδουν άνευ εμποδίων, άνευ ελέγχου, άνευ απολογίας και χωρίς σταγόνα αίματος θα διεκδικήσουν και το βραβείο Νόμπελ, διότι μας καθυπόταξαν, μας πρόδωσαν και μας ατίμασαν χωρίς να ανοίξει μύτη και το διεκδικούνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μας έχουν υποτιμήσει. Μας δουλεύουν, μας χειρίζονται ως κατακτητές. Κάποτε πρέπει να απαντήσουμε στις επερχόμενες γενναίες των παιδιών μας, των εγγονών μας, των επερχομένων Ελλήνων. Αδελφοί μου, θυμηθείτε κάτι. Το περίφημο ΆΜΚΑ περί ου ο λόγος δεν χρειάζεται πουθενά. Θυμηθείτε το. Δεν χρειάζεται πουθενά. Το έχουμε επισημάνει, το έχουμε διερευνήσει, το έχουμε πειραματιστεί και έχουμε νικήσει σε πάρα πολλές διεξόδους, σε πάρα πολλά προβλήματα. Όσα ακούσατε προηγουμένως από τους προλαλήσαντες για προβλήματα κοινωνικά, ασφαλιστικά, ιατρικά, νοσοκομιακά, έχουμε απαντήσει. Δεν χρειάζεται πουθενά, πιστέψτε το. Επίσης η λεγόμενη έξυπνη κάρτα ή κάρτα του πολίτη και η κάθε κάρτα που στις 6 Φεβρουαρίου του 2011 στη μεγάλη συγκέντρωση που κάναμε στο Σύνταγμα, εδώ πιο πάνω, είχαμε πει τότε ότι θα μας τρελάνουν με τις κάρτες. Δεν είχαμε συγκινηθεί στον όρο, προσπαθούσαμε όμως να φανταστούμε. Τώρα το καταλαβαίνουμε κάθε μέρα και περισσότερο. Να λοιπόν μας τρελάνανε με τις κάρτες. Παντού κάρτα. Και κάρτα και στο τελευταίο ζήτημα επιβιώσεώς μας που είναι το νόμισμα. Εκεί θα έχουμε λοιπόν το πλαστικό χρήμα και δεν θα υπάρχει χρήμα. Γιατί? Γιατί το χρήμα δεν είναι δικό σας. Το χρήμα ανήκει σε 5 οικογένειες οι οποίες αυτή τη στιγμή τον θέλουν τον πλανήτη διαφορετικό. Όχι όπως τον δημιούργησε ο Θεός και τον προσδιορίσε, αλλά να είναι διαφορετικός κάτω από τα χέρια τους. Τα ανήθικα, τα αιματοβαμμένα, τα άτιμα. Όλα λοιπόν αυτά τα συστήματα περί καρτών, όλα τα βιομετρικά στοιχεία του συστήματος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν χρειάζονται πουθενά. Γιατί λοιπόν μας τα επιβάλλουν? Γιατί υπάρχει σχέδιο που τα επιβάλλουν. Το μόνο που επιδιώκουν οι εχθροί του Θεού, εφόσον δεν μας απαλλάσσουν με ένα αναφέρετο δικαίωμα που είναι το προαιρετικό του θέματος, όπως έγινε σε άλλα κράτη όπως τη Ρωσία, στο Βέλγιο και τώρα στην Ολλανδία κλπ. Αλλά αντιθέτως να μας επιβάλλουν μια απάνθρωπη αριθμοποίηση, μια αποπροσωποποίηση της εικόνος του Θεού. Καταλάβατε? Αποπροσωποποίηση της εικόνος του Θεού. Δεν είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Το είπανε οι προλαλήσαντες πατέρες. Θέλουν λοιπόν να μας την αλλάξουν, να μας την αλωτριώσουν, να μας την ευτελίσουν. Και βέβαια, με όποιο σφράγισμα ακούσατε, εν περιλήψη, γιατί σας είπα είναι τεράστιο το θέμα, γιατί στον αγώνα περί αυτών είμαστε από το 1996. Θα ακούσετε παρακάτω γιατί. Και βέβαια, στην αλλίωση της εικόνος,
είναι και η αποβάφτιση που θέλουν να πετύχουν. Να φύγει το σφράγισμα του Χριστού, γιατί είναι εμπόδιο στο διάβολο. Να έρθει, ας πούμε, το βάπτισμα το άλλο. Με βία και πονηρά μέσα, χωρίς να το καταλάβουμε. Και βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο, όταν πλέον θα έχουμε ενημερωθεί όλοι, κατά πόσον θα είμαστε υπεύθυνοι στο να πέσουμε σε αυτή την πλάνη, που δεν θα είναι πλάνη, θα είναι εν γνώση μας η οποιαδήποτε πτώση. Είναι δυνατόν να παραλάβουμε την κάρτα αυτή και όποια κάρτα υπενήσονται ή ακόμα τον επάρατο άμκα που τόσο απλόχερα και εύκολα το προβάλλουν, αλλά με υπονόμευση και σύγχρονο απογύμνωση των προσωπικών μας δεδομένων, ώστε να είμαστε τελικά οι αρνητές του Χριστού και όχι τα λογικά πρόβατα αυτού. Και όλα αυτά σε μια έντεχνη απόρριψη καθώς και άρνηση του Χριστού, ανοίγοντας το δρόμο σε κάποιον άλλον επερχόμενο Μεσσία, ως τον νέο σωτήρα στους ανυποψίαστους και απροστάτευτους πολίτες κατά την Αγία Αποκάλυψη. Έτσι λοιπόν, η νέα εποχή που διαφέρει από τις παλαιότερες των γονέων μας και προγόνων ονομάζεται Αποκάλυψη του Αρμαγεδόνος. Ο Αρμαγεδόν κατά τους προφήτες έρχεται στην Ελλάδα και τον φέρουμε και με τις προσωπικές μας αμαρτίες. Δεν έρχεται μόνος του, αλλά κατεβοδώνεται και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, εχέφρονες, με τη βοήθεια πάντα του Θεού σε κάθε διάβημά μας. Μολονότι τον ολοκληρώνουν άθεες παραχωρήσεις και ανευλαβείς αμέλειες όλων μας, ενώ συνεπικουρείται θυελώδης λέλαπα, όπως την ετοιμάζουν οι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Δαιμονίστηκαν προκειμένου να μας εγκλήσουν στη γνωστή πλέον ηλεκτρονική φυλακή με ανίερο σκοπό να μας ελέγχουν ασφαλέστερα και να προωθούν τα πάνθρωπα σχεδιάτων που είναι η πάση φύσεως και μέσου εξόντωσης των λαών. Πιλωτικό τους πρόγραμμα είναι η Ελλάδα, γιατί αυτό το μικρό κράτος με τη μεγάλη πίστη που ακόμα κρατεί, έστω και αν μείνουν 5 ψυχές που ξέρουν να προσεύχονται, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα και αυτό τους καίει. Πρέπει να πέσει η Ελλάδα για να πέσει όλος ο άλλος πλανήτης στα χέρια τους, μάλλον στα νύχια τους. Μας θέλουν λοιπόν αριθμούς και άβουλο καταναλωτικό κοινό. Κατά τους προγόνους και προπατορές μας που έγισαν συνθεώ αποφασισμένοι το πολύτιμο αίμα τους για την ελευθερία μας, δηλαδή για πολλές θεμητές ελευθερίες και ελληνορθόδοξα δικαιώματα, αφού πρώτα ξεπάστρεψαν τους αγαρινούς επιδρομής που τώρα μας τους φέρνουν αμαχητοί, όπως ακούσατε λίγο πριν, αλλά πάντα εμείς νικητέ με οδηγό την υπέρμαχο στρατηγό, την Παναγία μας, που άφησαν ιερές παρακαταθήκες και προσταγές πρώτοι απ' όλες. Μας παρότριναν στην ιερή συνέχεια της ιστορίας μας υπερβομών και αιστιών. Αυτό που σήμερα το λέμε υπερπίστεως και πατρίδος, γιατί έτσι το είπανε και οι... Δεν πειράζει. Έτσι το... Τώρα δεν πειράζει. Ναι, λοιπόν, εντάξει είμαστε. Άρα λοιπόν έχουμε το πλεονέκτημα να είμαστε εξοπλισμένοι με το Σταυρό του Κυρίου και την πίστη. Σήμερα, όπως πάμπολες φορές συμμετοχής, ο σύλλογός μας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Παιανίας, που αναξίως φέρει αυτό το όνομα του μεγάλου Αγίου και αγαπημένου επιστηθείου φίλου του Χριστού και παρθένου Αγίου και προφήτου και Αποστόλου ημών, έχουμε την ευλογία του σήμερα να είμαστε εδώ όλοι μαζί, μια αγκαλιά στην αγκαλιά της Παναγίας για την επαγρύπνηση των συνειδήσεών μας και την επιβίωση των ιδεών του έθνους, ώστε να βρωτοφωνάξουμε με τη σειρά μας για μια ακόμη πολλωστή φορά
το μεγάλο αποψυχής, όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στην ηλεκτρονική σκλαβιά, όχι στο ξεπούλημα των συνειδήσεων, όχι στην υποταγή των εντολοδοτών και προσκυνημένων εντολοδόχων οργάνων των ξένων κέντρων αποφάσεων, όχι στις συνωμοσίες του Αντιχρίστου, όχι σε κάθε υποτιθέμενη έξυπνη κάρτα, δηλωτική όμως το 666 του αριθμού του θηρίου της Αποκαλύψεως. Το σχέδιο όλων των σκοτεινών δυνάμεων είναι να μας φτωχύνουν πρώτα, για να μας στερήσουν κάθε αγαθό που ο Θεός μας παρήχε μέχρι τώρα, ώστε να πέσουν οι αντιστάσεις μας, η ψυχική μας άμυνα που απορρέει από τις ιερές θυσίες του Παπα Φλέσσα, του Πατροκοσμά, του Εμμανουήλ Παπά, του Αθανασίου Διάκου και άλλων ομολογητών της πίστεως και του Πατροκοσμά ιδιαιτέρως. Ο δόλιος σκοπός τους να μας πεινάσουν και να υποστούμε κάθε άλλη κοινωνική ταπείνωση, ώστε να αναγκαστούμε να υποκύψουμε στα αισχρά και απάνθρωπα σχέδιά τους αμαχητή ήτι στην παγκόσμια αυτή δικτατορία. Όμως θαρσείτε αδελφοί μου, μη λυγίζετε, μην το είστε, έχετε πίστη στο Θεό και αντιδράστε με το πιο δυνατό όχι στο 666 και τα όργανα του Αντιχρίστου πάντα προσδόξαν του Τριαδικού μας Θεού. Όλοι αυτοί θα λυγίσουν μπροστά στα μάτια σας. Αυτό θα σας το χαρίσει ο Κύριος, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός. Ο σύλλογός μας, όπως πάντα μαζί σας, και οι υπόλοιποι τρεις συνεπώνυμοι σύλλογοι, όχι αδελφοποιητοί, θυγατρικά αδελφοποιητοί, Αλεξανδρουπόλεως, Καβάλας και Θεσσαλονίκης, νοερός είναι μαζί μας με τους χαιρετισμούς τους επί αυτού που λέμε τώρα, και βέβαια με τις ευλογίες της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου και του Γέροντος Ηγουμένου αυτής κυρίου Μεθοδίου, κατόρθωσε την αναμενόμενη αφύπνιση σε όλη την Ελλάδα, έχοντας εξαντλήσει εκατοντάδες συνέδρια. Καλά ακούσατε, εκατοντάδες συνέδρια. Δεν υπάρχει πόλης και χωριό που δεν πήγαμε με αγιορείτες πατέρες να διατρανώσουμε τα δικαιώματά μας τα θρησκευτικά και να κρατήσουμε την πίστη μας απαρχής γεγονότων της μικράς ηλικίας στα σχολεία, που παραποιούν την θρησκευτική ιστορία, δηλαδή τα θρησκευτικά, βάζουν τη θρησκεολογία για να πολεμήσουν από μια άλλη πλευρά ξανά την Ορθοδοξία, να μην επιβιώσει η Ορθοδοξία. Και ξέρετε πόσα παιδάκια θα ξεφύγουν, γιατί με τους παρήσακτους λαθρομετανάστες που βάλαμε στα σπίτια μας, τα παιδιά μας θα έχουν κοινωνικές σχέσεις αγαπολογίας ή ασδήποτε φύσεως και θα λένε ότι είναι καλά παιδιά, είμαστε φίλοι, παίζουμε καλά, είναι καλοί στο ποδόσφαιρο, είναι καλοί στο μπάσκετ, θα τους γράψουμε στην ομάδα μας, θα τους γράψουμε εδώ, θα τους γράψουμε εκεί, θα είμαστε όλοι μαζί. Όμως πολλά από αυτά τα παιδιά μας θα γονατίσουν στην πραγματικότητα και θα δείτε ότι πολλά από αυτά θα ξεφύγουν, θα γίνουν μουσουλμανάκια. Γιατί, για αυτό που ακούσατε στην αρχή. Κοιμήθηκαν ριτσοπάνιδες και οι λύκοι μπήκαν στο μαντρί. Για όλα αυτά τα σκοτεινά τεχνάσματα της νέας εποχής, τα υποτιθέμενα καλά στον κόσμο που μας ομιλούν, δήθεν για την εξυπηρετησή μας, την ασφάλειά μας, την ταχύτερη διεκπεραίωση κάποιων ματέων θεμάτων στη ζωή μας, ήθιστε να τα περνούν με νόμους. Προσέχτε, με νόμους. Και όποιος παραβαίνει τους νόμους είναι παράνομος, είναι αντισυνταγματικός και μπαίνει φυλακή. Δήθεν με νόμους μόνο και μόνο για να μεταθέτουν τις πολιτικές ευθύνες σε εμάς, τους ψηφοφόρους, ώστε το βάρος της ευθύνης για ό,τι αυτοί ψηφίζουν να φορτίζεται σε εμάς, για να είμαστε υποταγείς στα παράνομα πρέπει τους. Με νόμο πέρασαν το ΕΚΑΜ 666, νόμος 1599 του 86. Με νόμο πέρασαν την συνθήκη Σέγγεν, νόμος 2514 του 95. Με νόμο πέρασαν τον ΑΜΚΑ, νόμος 3655 του 06.
Με νόμο πέρασαν το πρώτο μνημόνιο, νόμος 38-45 του 10. Με νόμο τέλος το 2011, ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου με το χαμόγελο στα χείλη εισήγαγε όπως του επέβαλαν και ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων η κάρτα του πολίτη. Έλεος! Με αυτόν τον τελευταίο νόμο ακυρώνεται ως παράνομος κατά το Σύνταγμα ο Έλλην πολίτης και τίθεται εκτός παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας σε λίγους μήνες, αλλά και βιοπορισμού. Αν δεν παραλάβει τον επάρατο αριθμό του θηρίου της Αποκαλύψεως, το λέει και ο Άγιος Ιωάννης, με όποια κάρτα και αν εκφράζεται, καθώς έτσι κρίνουν κάθε φορά οι εγκληματίες και απάνθρωποι, αν όχι αντίχριστοι κοσμοεξουσιαστέ, αυτοί οι ολετήρες κάθε τιμής που ζητάνε ψήφους, οι ολετήρες αξιών της προόδου, ελευθεριών και κυρίως της βεβήλωσης και αυτής ακόμα της εικόνας του Θεού. Όχι λοιπόν, θα αντέξουμε και τώρα σε αυτού του είδους τη βία και την καταπίεση, αλλά ο Κύριος δεν θα μας εγκαταλείψει, γιατί ζει πάντα Κύριος ο Θεός. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν, θα πέσουνε στις ίδιες παγίδες που έχουν στήσει για μας με τη χάρη του Κυρίου. Κατά τις προφητείες δεν θα προλάβουν να πετύχουν πολλά πέραν από όσα έχουμε υποστεί οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Ένα είναι το βέβαιο, ότι με τις σατανικές πράξεις τους όλους εμάς μας στέλνουν χωρίς τελώνια στον Παράδεισο. Αλίμονο σε αυτούς και τα όργανα τους όταν φτάσουν ενώπιον του φοβερού βήματος του Κυρίου. Τελειώνοντας, συμπερασματικά θέλω να σας πω τούτο. Για όλους αυτούς το πρώτο σύνθημα είναι ότι σκληρών προς κέντρα λακτίζουν. Συμπερασματικά, πρώτον, δεν δεχόμαστε ούτε παραλαμβάνουμε τον ΆΜΚΑ, διότι αποδεδειγμένα δεν χρειάζεται πουθενά, σας το είπα και πριν. Είναι βέβαιον και δεν εξυπηρετεί καμία υπηρεσία. Είναι βέβαιον. Πλην τις υπηρεσίες του διαβόλου με τους υπηκόους επιτελείς του που πανηρά το θέλουν για άλλους λόγους που ακούσατε. Δεύτερον, δεν δεχόμαστε τον ΆΜΚΑ για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, η θέση της οποίας είναι και παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Σωτήρα Χριστό, τον ενσαρκωμένο λόγο του Τριαδικού Θεού, τον οποίον σταύρωσαν όλοι αυτοί οι γνωστοί διώκτες που σήμερα τον ξανασταυρώνουν μπροστά στα μάτια μας με τα σύγχρονα μέσα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τρίτον, όποιος αποδέχεται ασύστολα και αβίαστα όλα αυτά τα συστήματα του διαβόλου, συνειδητά ή ασυνείδητα, είναι σαφώς αρνητής του Χριστού. Παρά τις όποιες δικαιολογίες περί επιβιώσεως, διευκολύνσεων, τάχει εξυπηρετήσεων δήθεν, πολιτισμού πράξης δήθεν, του μάταιου και πύληνου κόσμου. Επιπλέον δε, είναι και αρνητής της Αγίας Γραφής στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ως δήθεν ενόησε κακώς το Άγιο Πνεύμα, και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν ήξερε τι έγραφε. Ουμή γέννητο. Αδελφοί, ζει Κύριος ο Θεός. Κουράγιο σε όλους τους προδομένους και δεδιωγμένους πάσης φύσεως, τους σύγχρονους δεδιωγμένους, είτε κοσμικούς που είμαστε παρόντες, είτε μοναχούς, παράδειγμα κορυφαίο η Μονή Εσφυγμένου, διώκεται για την πίστη της, για τίποτα άλλο παρά τα τριάκοντα αργύρια που τους έδωσαν για να επιβιώσει και δεν τα δέχτηκε. Καθώς τους μακαρίζει όλους αυτούς η Εκκλησία και θα τους μακαρίζει, ευχόμαστε και ο επερχόμενος συναξαριστής της Εκκλησίας. Ο Σταυρός μας για όλους τώρα σηκώνεται. Ας επωφεληθούμε για καλή ελευθεριά και καλή Ανάσταση. Ζει Κύριος ο Θεός. Ζει και η Ελλάδα μαζί με τον Χριστό. Ζει και η Ορθοδοξία μετά τον Χριστό. Όλα τα εβραιομασονικά συστήματα δεν θα επιβιώσουν, όπως δεν θα επιβιώσει και ο Αντίχριστος.
θα τον δείτε να κατακριμίζεται μπροστά σας ενώπιον του φοβερού Θεού, ο οποίος θα είναι και ο κριτής όλων μας. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα μήνυμα που ξέχασα να σας πω, να παρένυψα, από τον Γέροντα Αρσένιο, επίσκοπο Ρώσο της Διασποράς. Τον ερωτήσαμε σήμερα το πρωί που είχε Θεία Λειτουργία να μας πει έναν λόγο για να σας μεταφέρουμε. Και ο λόγος που μας είπε είναι ο εξής: να μην ξέρετε κατά πού πέφτει η πόρτα για να πάτε να βγάλετε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτός είναι ο λόγος του. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, επαναλαμβάνουμε, κανείς δεν θα πάει ποτέ του, αν θέλει να σώσει την ψυχή του, να βγάλει την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αγαπητοί αδελφοί, ήθελα να σας πω και εγώ δύο λόγια. Θα παρακαλούσα καταρχήν οι άλλοι ομιλητές να είναι λίγο συντεπτυγμένοι, δηλαδή να είναι γύρω στο δεκάλεπτο, γιατί ήδη μας παίρνει το βράδυ, για να μπορέσουμε να πάμε και πορεία προς τη Βουλή. Πάρα πολλοί έχουν μείνει παραπονεμένοι, γιατί είχαμε καλέσει και αρκετούς οι οποίοι δεν παρευρέθησαν. Εμείς θα χαιρόμαστε πάρα πολύ να ήταν παρόντες, αλλά δυστυχώς δεν παρευρέθησαν για τον Α ή τον Β λόγο. Δεν είναι επί του προκειμένου. Ήθελα να σας πω και δύο λόγια ακόμη, ότι πολλοί μας λένε, και δυστυχώς και ιερείς και αρχιερείς, ότι δεν τεκμηριώνουμε αυτά που λέμε, ότι ο αφημί, η αριθμοποίηση, ο ΆΜΚΑ, τα ηλεκτρονικά διαβατήρια και όλα τα υπόλοιπα, τα βιομετρικά στοιχεία, τα οποία βιομετρικά στοιχεία είναι σφράγισμα, είτε το θέλετε να το καταλάβετε είτε όχι, γιατί όταν περνάτε από ένα αεροδρόμιο έχετε εμπιστοσύνη στους σιωνιστές, θαλμουδιστές, Ιουδαίους, τεχνοκράτες. Αν δεν σας βάλουν ένα ωραίο σημαδάκι στο χέρι, αοράτος με λέιζερ, όπως είχε γίνει πριν 10 χρόνια στην Κίνα, δεν γνωρίζετε ότι στο βλέφαρο η νέα τεχνολογία βάζει ένα νούμερο και ταυτίζεται με τον Άγιο Ιωάννη, το Δαμασκήνο και τον Άγιο Υπόλυτο? Θέλετε, όπως λένε μερικοί, να αθωοποιήσετε το σφράγισμα για να μπορέσετε να το πάρετε? Να κοροϊδεύουμε δηλαδή και τον Χριστό και τον εαυτό μας και τον πλησίον μας, και να μας κοροϊδεύουν και οι Εβραίοι ταλμουδιστές που τα εφευρίσκουν? Θα σας πω μερικά παραδείγματα. Επειδή είναι θέμα πίστεως όλα αυτά και επειδή προσβάλλουν την ομολογία μας στον Ιησού Χριστό και είναι άρνηση Χριστού, θα σας παραπέμψω στο τρίτο ευεργετινό, όταν κάποιος γέροντας είδε έναν αιρετικό να πλησιάζει. Τράβηξε αμέσως τα πνευματοπαίδια του και τα πήγε προς τα πίσω. Βρήκε ένα στενό και έφυγε γρήγορα. Το πιάνουν τα πνευματοπαίδια του και φανταστείτε ότι ήταν ένας γέροντας επίπεδου Εφραίμ Σύρου, Αγίου Ιππολίτου, Αγίου Νίλου Μυροβλήτου. Τέτοιος γέροντας ήταν. Και τι γίνεται, του λένε τα πνευματοπαιδιά: γέροντα, εσύ αυτό τον αιρετικό μπορούσες εύκολα να τον βγάλεις με το λόγο από τη μέση και να μην κινδυνεύσεις. Και τους απαντάει: ακούστε αγαπητά μου παιδιά, τους λέει, όσο φεύγεις από τον αιρετικό τόσο πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα. Σας ερωτώ εγώ, όσο παίρνετε το 666 με οποιαδήποτε χρήση και να κάνετε, που είναι πασίγνωστο ότι είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα ή φεύγει? Την ερώτηση σας την κάνω και απαντήστε μόνοι σας στον εαυτό σας. Δεύτερο παράδειγμα. Τον 4ο αιώνα, ο Μέγας Άγιος Παΐσιος, ο οποίος είδε τον Μέγα Κωνσταντίνο και του είπε: αν ήξερα την αξία που έχουν οι μοναχοί, θα παράταγα τα βασιλικά αξιώματα και θα γινόμουν μοναχός. Είχε έναν υποτακτικό. Ακούστε να δείτε, για να μην παίζετε με τις λέξεις και να μην σας παίζουν οι αρχιερείς σας, οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι είναι ομολογία να μην πάρεις κάρτες ταυτότητες, ΆΜΚΑ, αφημί, κάρτες πολίτης κτλ. Του λέει: πήγαινε στην αγορά να κάνεις υπακοή, να κάνεις ένα διακόνημα. Στο δρόμο βρήκε ένα Εβραίο, ο πονηρός Εβραίος, λέει στο μοναχό. Του λέει: μοναχέ, μήπως δεν είναι ο πραγματικός Θεός και Μεσσίας αυτός που έχετε εσείς, ο εσταυρωμένος Χριστός? Και ξέρετε τι είπε ο μοναχός, ο μη γέννητο, ίσως είπε.
πάει να μπει μέσα στο μοναστήρι όταν γύρισε πίσω, του λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν σε γνωρίζω παιδί μου, δεν ξέρω ποιος είσαι. Μα λέει γέροντα, εγώ είμαι ο τάδε μοναχός που μέσα, δεν σε ξέρω παιδί μου, ο μοναχός ο δικός μου που έχω, έχει τη Θεία Χάρη. Λάμπει μέσα του η άπτιστη ενέργεια του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Εσύ δεν έχεις τη Θεία Χάρη. Αρχίζει τα κλάματα ο υποταχθηκός και του λέει τι έκανε στην πόλη. Γέροντα, είπα ένα ίσως. Ακούστε αγαπητοί μου αδελφοί. Εν οράματι ο Άγιος Παΐσιος είδε ότι όταν έλεγε το ίσως ο υποταχθηκός, έφευγε εν είδη περιστερά στη Θεία Χάρη, το Άγιο Πνεύμα. Και μπήκε η χάρη του Σατανά μόλις είπε το ίσως. Και ήρθε σε μετάνοια ο υποταχθηκός και επανήλθε στην προτέρα θέση που ήταν. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι το θέμα, που μόνο να πείτε, δεν πειράζουν οι κάρτες που μας βγάζει ο Ρότσιλ απέναντι, που έχουν το συμβόλαιο το σατανικό. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Βλέπετε πόσο εύκολα θα πάτε στην κόλαση όσοι πείτε ένα ίσως ή ένα δεν πειράζει, ή όσοι γίνετε χρήστες αυτής της κάρτας που έχει το 666 και το όνομά σας. Άλλο περιστατικό. Η Υπεραγία Θεοτόκος κατέβαινε στο κελί ενός πολύ ενάρετου ασκητού, ο οποίος ήταν στην έρημο. Κάποτε σταμάτησε να έρχεται σε επικοινωνία με την ίδια την Παναγία ο ασκητής. Άρχισε να κλαίει ο ασκητής, έκανε τριήμερο προσευχή και νηστεία και ακούει η φωνή της Παναγίας έξω από το κελί του. Ασκητά, δεν έρχομαι μέσα στο κελί σου γιατί έχεις ένα βιβλίο του βλάστημου Νεστορίου, του αιρετικού, που έχει δύο βλάστημες λέξεις για τον Υιό μου. Και αμέσως μετανόησε ο ασκητής, πέταξε το βιβλίο έξω και επανήλθε πάλι η οικείωσή του με την Υπεραγία Θεοτόκο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο σοβαρό το θέμα είναι, που πολλοίς κόσμος κρατάει απάνω του όλα αυτά τα συμβόλαια του διαβόλου, πάει και υπογράφει και παίρνει τον άμκα, δεν αντιδρά καθόλου και νομίζουν όλοι ότι θα πάνε εύκολα και θα δουν πρόσωπο Θεού, ενώ όλοι αυτοί έχουν πάρει τον άμκα, έχουν πάρει τον αφημί, έχουν τις εργασίες τους, κάνουν τις δουλειές τους, τις συναλλαγές τους, και από την άλλη είναι κάποιοι αδελφοί που μαστίζονται από την ανεργία, δεν έχουν εργασία, άλλοι έχουν 7-8 παιδιά και είναι και παρόντες εδώ, λοιπόν, και δεν παίρνουν τον αφημί και τον άμκα και αγωνίζονται. Αυτοί είναι οι πραγματικοί μάρτυρες και ομολογητές, όχι οι κύριοι που βγαίνουν με τα πολυτελή αμάξια και με τις μεγάλες περιουσίες που δεν κάνουν τίποτα άλλο από τα να συλλέγουν περιουσίους αντί να συλλέγουν ψυχές να τις πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχει κι άλλο ένα τρανότατο παράδειγμα ενός Αγίου της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου το 1250 περίπου, όταν υπήρχε αυτή η διαμάχη με τους παπικούς Βαρλάμ και Ακίνδυνο, που κορόιδευαν ως ομφαλοδοχήτας τους αγιορείτας ασκητάς ησυχαστάς που εκτελούσαν την Ιερά Ευχή. Αυτός ο Άγιος Κοσμάς, αν δεν απατώμε, το έχει γράψει ο κύριος Κορναράκης στον Ορθόδοξο Τύπο το τρίτο φύλλο του Σεπτεμβρίου του 2007. Παρακαλούσε ο Άγιος σε μία ολονυχτία και έλεγε: «Άραγε, πρέπει να αφορήσουμε τους αιρετικούς, να τους αναθεματίζουμε. Πρέπει να γίνει σύνδεδος, τι πρέπει να γίνει?» Και ο Κύριος τι του έδειξε? Όταν έκανε την ολονυχτία είχε μία αρπαγή νοός. Αρπαγή νοός είναι μία πνευματική κατάσταση για πολύ προχωρημένους ανθρώπους που αρπάζεται ο νους και πηγαίνει στον παράδεισο και του δείχνει ο Κύριος κάποια μυστήρια. Βρέθηκε στον παράδεισο και άρχισε να βλέπει και να ακούει τις χωρίες όλων των Αγίων και έλεγαν: «Οι ελεήμονες από τους μικρότερους και είστε σωσμένοι. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα». Μετά πήγαινε σε άλλη χωρία Αγίων. Στους ιεράρχας. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Στους αιρετικούς. Μετά προχωρούσε σε άλλη. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Και τελικά όλες οι χωρίες των Αγίων αναθεμάτισαν πάσαν αίρεση. Βλέπετε λοιπόν, βγήκανε κάποιοι όταν έγινε η ψευτοσύνοδος και σκανδαλίστησαν. Γιατί πήγαμε μπροστά στην Αρχιεπισκοπή, οι οποίοι πρόδωσαν τα πάντα, έβαλαν να ελέγχει η CIA αυτή την ψευδοσύνοδο, την πανθρησκειακή, οικουμενιστική, μασονική, αντίχριστη, ιουδαϊκή, και λέει: «Γιατί λέει διαβάσατε λέει τα αναθέματα?» Μα δεν τα διαβάσαμε εμείς. Τα λέει η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Πάση της αιρετικής ανάθεμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι το θέμα όταν εμείς κάνουμε μία συγχρότηση με όλα αυτά τα συστήματα που θα μας οδηγήσουν στον Αντίχριστο. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε κι άλλες κινητοποιήσεις και πορείες
και περισσότερο να στραφούμε ενάντια στην αχρήματη συναλλαγή. Τι εστί αχρήματη συναλλαγή, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί? Αχρήματη συναλλαγή σημαίνει ότι ο Ρότσιλ δίνει εντολή: σταματήστε το χρήμα και χωρίς χρήμα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι κάνετε λοιπόν? Θα πάρετε τις κάρτες με τα συμβόλαια του διαβόλου στη μαύρη ταινία και θα κάνετε τη συναλλαγή σας με αυτές. Θα έχετε υπογράψει εσείς την άρνηση στο Χριστό για να μπορέσετε να κάνετε συναλλαγή. Και δικαίως το κάνει. Ξέρετε γιατί το κάνει δικαίως? Γιατί όλος ο κόσμος έχει πάρει το 666 και έχει συνταχθεί με το κράτος του Αντιχρίστου. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει κάρτα τραπέζης? Όλοι οι ιερείς νέου ημερολογίου πηγαίνουν στα ATM και πληρώνονται με τι? Με το συμβόλαιο του διαβόλου, με την καρτούλα. Έχουν βγει ποτέ σε κανέναν άμβονα όλοι αυτοί οι αγωνιστές που λένε ότι θέλουν να αποτυχιστούν, θέλουν να κάνουν αγώνα, θέλουν να τα βάλουν με τον Αντίχριστο? Έχουν πει ποτέ πετάχτε τις ηλεκτρονικές κάρτες? Μόνο κάτι παλαιοί τα λέγαν αυτά και τους προέπρεπαν. Εμείς, σαν ανήκω εγώ στο χώρο του πατρίου, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά δεν συμφωνούσα με τον Γέροντα Παΐσιο που είπε καλύτερος πατριάρχης δεν υπάρχει. Όμως προσέχτε, ο Γέροντας Παΐσιος είχε βγάλει και μια επιστολή και είπε δεν θα παραλάβετε καμία κάρτα. Ποιοι τον άκουσαν, αυτοί που τον έλενε Άγιο? Σας ρωτάω εγώ, να μου τους φέρετε εδώ μπροστά, γιατί πάνε και διακηρύττουν, με πληροφόρησαν στα Ιωάννα, ότι λέει δεν το είπε, λέει αυτό, και δεν την έγραψε την επιστολή αυτός ο Γέροντας. Παλαιότεροι όμως γέροντες, είτε ζηλωτές είτε δεν είτε, έλεγαν στον κόσμο να μην πάρει καμία κάρτα τέτοια. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβετε πολύ καλά ότι κινδυνεύουμε και ότι αυτό το αχρήματο σύστημα θα σας συντάξει, αν δεν έχετε κάνει την αποτύχησή σας και αν δεν έχετε κάνει την αποκήρυξη του ΑΜΚΑ, του ΑΦΗΜΗ, των ηλεκτρονικών καρτών όλων των φύσεων και των φάσεων. Αν δεν το έχετε κάνει αυτό, είστε συνταγμένοι με το κράτος του Αντιχρίστου. Δεν το λέω εγώ, αγαπητοί μου αδελφοί. Το λέει ο Άγιος Υπόλυτος, το λέει ο Άγιος Νίλος ο Μυροβλήτης, ο Εφραίμος Ήρος και τόσοι άλλοι Άγιοι που μίλησαν για την Αποκάλυψη. Ο Ανδρέας και Αρέθας και Σαρίας. Όλα αυτά είναι γνωστά και τα γνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να προσέξετε και να μην σταματήσουμε να πούμε κάναμε μία κινητοποίηση όπως καλή ώρα τώρα. Όσοι λίγοι και να είμαστε, αλλά είστε οι πιστότεροι εσείς που ήρθατε με τη χάρη του Θεού, να ξεκινήσουμε κι άλλες και να χτυπήσουμε το τραπεζικό σύστημα του Ρότσιλ με όλες τις πλευρές. Αλλά για να επιτύχουμε το σκοπό μας αυτό, πρέπει να κάνουμε το εξής. Να γίνουμε άνθρωποι της προσευχής και της ελεημοσύνης. Όχι μόνο ξερή ομολογία και πεινάνε οι αδελφοί μας δίπλα, που εδώ αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί αδελφοί που υποφέρουν. Άλλοι με πολλά παιδιά, άλλοι δεν είναι αρτιμελείς, άλλοι δεν έχουν να πληρώσουν, άλλοι δεν έχουν πάρει τον ΑΜΚΑ και δεν θα έχουν να φάνε. Κάποιοι άλλοι αδελφοί τώρα αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει αυτή την ημέρα ότι αρνούνται να πάρουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΗΜΗ. Εμείς οι άλλοι αδελφοί πρέπει να τους στηρίξουμε. Και να μην, όπως είπε ο πρώτος ιερεύς που μίλησε, μαζεύουμε τρόφιμα, πολύ ωραία, πονηρέ δούλε. Τι εντολή σου έδωσε ο Θεός, να μαζεύουμε τρόφιμα για το αύριο? Δούλε πονηρέ, υπάρχουν κάποιοι που μαζεύουν τρόφιμα και ο πλησίον τους πεινάει. Οι αγώνες είναι πίσω και τους λένε οι άλλοι αδελφοί, αδερφέ, ο τάδε πεινάει. Α, εγώ λέει τα έχω για τον Αντίχριστο. Δεν σώνονται αυτοί οι άνθρωποι και μην έχετε τέτοιο πνεύμα. Το πνεύμα του Ευαγγελίου είναι ξεκάθαρο. Τι μας λέει στο Πάτερ ημών? Δώσει μην σήμερον τον άρτον ημών των επιούσιων. Τα υπόλοιπα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, είναι του πονηρού. Και προσέχτε μην τις ημάς πλανήσει με τέτοιες καινοφανείς προπαγάνδες και λέξεις. Γιατί δεν έχουμε υπογράψει συμβόλαιο αν θα ξυπνήσουμε το πρωί. Και αν φύγει η ψυχή μας και πάει επάνω στον Κριτή να δώσει λόγο, τι λόγο θα δώσει όταν εγώ έχω τόσα κιούπια γεμάτα? Όπως κάποιος μεγάλος αρχιεπίσκοπος, πήγε ένας αδελφός που είναι παρόν εδώ και θα σας το βεβαιώσει ο ίδιος, δεν λέω ψέματα, και του λέει μακαριότατε, τι θα κάνετε για τον κόσμο που δεν θα πάρει τις κάρτες?
Λέει, παιδάκι μου, εμείς δεν έχουμε, το μοναστήρι μας είναι φτωχό. Ξέρετε τι έγινε? Η Θεία Δίκη, ακούστε, το βράδυ πιάνει μπόρα, καταιγίδα. Και βγαίνει ο Αντένα και δείχνει τα υπόγεια του ιδίου μοναστηριού και αυτούς τους γέροντες και τις γερόντισες και λέει, πάνε τα κούπια με το λάδι, πάει το στάρι μας, πάνε τα τρόφιμά μας. Ενώ το προηγή την προηγούμενη μέρα είχε πει, όχι παιδί μου, εμείς είμαστε φτωχοί. Προσέχτε, αν δεν έχουμε το πνεύμα της ελεημοσύνης, όπως είχε αποκαλύψει σε κάποιους εναρέτους χριστιανούς ο Κύριος, δεν θα φτάσετε στην ομολογία κατά του Αντιχρίστου. Γιατί αν ελπίζετε στα τρόφιμα και στα λεφτά και δεν ελπίζετε στον Κύριο, θα χάσετε τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν πολύ προσευχή, γιατί η νοερά προσευχή, όταν κάνει κάποιος νοερά προσευχή, δονείται όλο το σύμπαν. Να δέσουμε την ομολογία μας, την προσευχή μας και την αγάπη μας στον πλησίον μας και στον Κύριο με τα έργα της αγάπης, όλα αυτά για να μπορέσουμε να νικήσουμε και να αντιταχθούμε πολύ στη νέα βιωματρική κάρτα που θα μας βγάλουν οι τράπεζες. Γιατί αν καταφέρουμε και εκτοπίσουμε την κάρτα του πολίτη που τα έχει όλα μέσα και είναι απαράδεκτη, όπως μας είπε ένας επίσκοπος, ούτε καν να ξέρουμε που είναι η πόρτα. Να μετανοήσουμε όλοι μας, όνοι αν δεν θα μετανοήσουν θα πάνε στην κόλαση. Αυτός ο επίσκοπος έχει περάσει και φυλακές και μαρτύρια για το 666. Θα ήθελα να σας πω κι άλλα, αλλά δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Θα ήθελα να καλέσω το βήμα έναν παλιό συναγωνιστή, τον Γιώργο τον Αλεξόπουλο, να μας απαγγείλει ένα λόγο. Και θα ήθελα οι επόμενοι ομιλητές να είναι λίγο πιο φιδωλοί και πιο σύντομοι, γιατί νυχτώνουμε. Εν συνεχεία θα μας μιλήσει η Μαρία η Μπαστουρμά, ο Σπυρίδων ο Νάκος, ο Βασίλης ο Σπύρου, ο Χρήστος ο Σαλής. Περιμέναμε και τον πατέρα Αθανάσιο, χαρά μας θα ήτανε, αλλά δεν ήρθε. Γεώργιε, ο οποίος έχει και αυτός δώσει μεγάλους αγώνες και έχει συμπαρασταθεί και έχει αφήσει μεγάλο όνομα στην Πύρινη Ρομφαία που την κρατούσε χρόνια, ο Γιώργος Αλεξόπουλος. Αδελφοί, καλησπερίζω την ομίγυρη των συναγωνιστών, των συνελλήνων, των συμπατριωτών μας που ακολουθούν σε αυτούς τους αγώνες τόσα χρόνια, από τον καιρό που ακόμα ο Σύλλογος της Πύρινης Ρομφαίας, που με τη χάρη της υπεραγίας στον τόκο του Αγίου Αρχαγγέλου Μιχαήλ Προστάτη του τον υπηρετήσαμε και με τη βοήθειά του τον υπηρετούμε ακόμα στο αγωνιστικό έργο του Μοναγιακού. Αυτό που θέλει να υπάρχει ένας ελληνισμός ορθόδοξος, ένας ελληνισμός αξιοπρεπής, ένας ελληνισμός ελεύθερος και με όλη την ελπίδα του τη σωτηριολογική, ακαινοτόμητη και αμύωτη. Σε αυτόν τον αγώνα είχαμε τη χαρά, αδελφοί μου, να μπούμε από τις πρώτες κιόλας μέρες που καταλάβαμε ότι το χάραγμα εισερχόταν με έναν οικονομικό αριθμό που ήταν ο αριθμός φορολογικού μητρώου αρχής γενομένης του συστήματος φορολογικού συστήματος τάξης, και κατόπιν ακολούθησαν και όλοι οι υπόλοιποι αγώνες για τις κάρτες, για την κάρτα του πολίτη, για τον ΆΜΚΑ και όλα αυτά που γνωρίζουμε σήμερα και όσα ακολουθούν. Δεν θέλω να φάω τον χρόνο με αυτά που ήδη κατεγνώστηκαν από τους προηγούμενους προλαλήσαντες αδελφούς μου, αλλά θέλω να ξεκινήσω με 2-3 χαροπιά νέα, τα οποία ας μην τα υποτιμούμε, γιατί δεν είναι ακόμα σε όλους τους αγώνες αυτοί οι αδελφοί. Έχει σημασία ότι στο μετερίζει του αγώνος κάθε άνθρωπος, κάθε ψυχή, κάθε αγωνιστής μπορεί να έχει ένα διαφορετικό μετερίζει προσέγγιση του αγώνα και κατόπιν μπαίνει και στους υπόλοιπους αγώνες που τον εκαλεί ο Θεός και οι αξίες της πατρίδος και της ζωής. Γιατί κάποιοι από εμάς είχαμε μία άγνωστη λέξη στη ζωή μας που τη λέγανε Ορθόδοξη Εκκλησία και τη γνωρίσαμε με την ευκαιρία της μεγάλης αυτής δοκιμασίας που έφερε στον τόπο η αποστασία, την ευκαιρία του χαράγματος. Και συγχωρέστε μου τη λέξη ευκαιρία, αλλά πραγματικά όταν παραχωρεί ο Θεός καταστάσεις δοκιμασίας είναι γιατί αγαπάει το λαό του και δεν θέλει να τον δει να χάνεται. Πραγματικά λοιπόν, αν το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία, δηλαδή το ποτήρι να το δούμε μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, θα λέγαμε ότι το χάραγμα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους στη γη, στον πλανήτη.
Διότι αν δεν ερχόταν αυτό το κραυγαλαίο ζήτημα που είναι άκρο σωτηριολογικό και που πέραν από αυτού δεν υπάρχει, πέραν αυτού δηλαδή, αν περάσει αμαχητή ένα τέτοιο ζήτημα, δεν θα μπορούμε να μιλάμε πια για σωτηρία, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για Εκκλησία και για Θεό. Δεν θα περνάνε καν οι λέξεις αυτές από το μυαλό του ανθρώπου, διότι το συγκεκριμένο χάραγμα δημιουργεί απώλεια της χάριτος που είναι υπεύθυνη για τη φώτιση του ανθρώπου. Αν λοιπόν απολεστεί η χάρις του Θεού, απολύεται και η φώτιση και τότε τα πάντα εξηγούνται μόνο επιστημονικά. Μάλλον είναι σίκορος αυτός που είπα, για την ακρίβεια μασονικά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λοιπόν από τα καλά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι οι αγώνες μας, όλων ημών εδώ, των συλλόγων, των κληρικών, του παλαιού κυρίως εορτολογίου και όχι μόνο βέβαια, και άνθρωποι από το νέο αγωνίστηκαν, βέβαια λιγότεροι εκεί, πάντως δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε ότι αγωνίστηκαν άνθρωποι και εκεί. Οι αγώνες λοιπόν των συλλόγων και οι αγώνες των απλών χριστιανών σαν και εσάς, σαν την αγάπη σας, έφεραν έστω και λίγο αργά, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ, κάποια αποτελέσματα. Σήμερα, οι αγώνες σειράς Μονής Εσφυγμένου, οι αγώνες των συλλόγων, οι αγώνες οι δικοί σας, έχουν επαναστατήσει σχεδόν το σύνολο του Αγίου Όρους εναντίον του φαναρίου και εναντίον των μνημοσύνων των αιρετικών ιεραρχών της Ελλαδικής Εκκλησίας. Σήμερα στο Άγιον Όρος, ακόμα και η Μονής Παναγούδας, του γνωστού γέροντα Παϊσίου, το πνευματικό του δηλαδή τέκνον, έχει επαναστατήσει και έχει διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου. Αυτό ας μην το παραγνωρίζουμε, δεν είναι μικρό. Σήμερα αυτή την ώρα που μιλάμε υπάρχει επιστολή την οποία έχουν αναρτήσει οι Παπασαράτης, ο Πάτερ Μεταλλινός, ο Πάτερ Ζήσης, ο Αθανάσιος των Μετεώρων, κάποιοι μοναχοί, ιερομόναχοι από την Αγία Λαύρα, την Αγία στη Λαύρα, με την οποία ζητούν τη σύναξη κάποιων χιλιάδων υπογραφών του λαού προκειμένου να επισημοποιήσουν τη διακοπή του εκκλησιαστικού μνημόνου και της αποδίκησης στην Ελλαδική Εκκλησία. Μπορεί βέβαια να μην έχουν μπει ακόμα στους αγώνες του χαράγματος, αλλά να ξέρετε κάτι, η φωτιά ξεκινάει από ένα δέντρο, δεν ξεκινάει από ένα δάσος. Το δάσος αρπάζει φωτιά από το αναμένο δέντρο. Ας είναι λοιπόν το δέντρο τους που άναψαν αυτό, η αποτύχηση. Και από εκεί θα έρθει χάρη Θεού, γιατί ο Θεός όταν κάνεις ένα βήμα, σου δίνει ευλογία για 10, σου προσθέτει 10 ο ίδιος, 10 βήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχουν γίνει κάποιες παρεξηγήσεις και κυρίως διότι νομίζουμε ότι με τις χούγες και με τις φροξιές θα ξυπνήσουμε τους αδελφούς μας να κάνουν αγώνες. Δεν θα γίνει αυτό, αδελφοί μου, εάν δεν επιφυτίσει η χάρις του Θεού στον κάθε έναν άνθρωπο αδελφό, συμπατριώτη, ξεχωριστά. Του καθενός η ώρα για να ακολουθήσει τον αγώνα, όταν αυτός είναι καλοπροαίρετος βέβαια, για αυτή την περίπτωση ανθρώπων μιλάμε, όχι για τους με πίσεις, κάνουμε πίσεις, τότε αυτός ο άνθρωπος θα πάρει τη φροξιά του από το Θεό την ώρα που πρέπει. Όχι την ώρα που νομίζουμε εμείς. Εμείς, ταπεινά και φιλαδελφικά, ας βάλουμε το σπόρο να πούμε αυτό που ξέρουμε για την εποχή που ζούμε. Ότι η εποχή μας είναι άκρως εσχατολογική και χαραγματική. Και αν κάποιοι έχουν προσχωρήσει σε κάποια χαράγματα εις άγνοιά τους ή άθελά τους, αυτό δεν τους ακυρώνει τον δρόμο της επιστροφής και της μετάνοιας και της επανάκτησης της αγωνιστικής διάθεσης. Όλα αυτά είναι δώρα του Θεού και ο Θεός, ξέροντας τα βάθη της καρδίας του ανθρώπου, θα αποδώσει. Θα ανταποδώσει τον καθέναν στην κατάλληλη ώρα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι δια επισήμων χιλέων, θα είναι λιγάκι, θα πω και για μερικά εθνικά ζητήματα, τα οποία όμως δεν είναι ξένα από την πίστη μας, έχουν σχέση με το διωγμό του Ελληνοορθόδοξου λαού. Κάποιοι λοιπόν, ούκο λίγοι, συνταγματολόγοι, έχουν πει ότι αυτή η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή, η κυβέρνηση τουλάχιστον, οι κυβερνήσεις μάλλον, τουλάχιστον από τον καιρό του πρώτου μνημονίου, μέχρι και αυτή που υπηρετεί σήμερα τον τόπο, είναι όλες αντισυνταγματικές, παράνομες και καθεστωτικές. Ως εκ τούτου, καμία υποχρέωση δεν έχει κανένας Έλληνας πολίτης να υπηρετεί κανένα νόμο που υπογράφουν οι κυβερνήσεις έκτοτε και μέχρι σήμερα. Για να γίνει όμως αυτό, γιατί να λέμε ένα όχι και δεν υπογράφω εδώ και δεν υπογράφω εκεί, μπορεί να ακούγεται απλό στις κουβέντες, αλλά όταν ένας άνθρωπος είναι οικογενειάρχης, όταν είναι πολύτεκνος, όταν είναι ασθενής, όταν είναι αδύναμος και δεν έχει φτάσει στα ύψη της πίστεως που έχουν φτάσει κάποιοι που δίνουν ευχαρίστως και τη ζωή τους για να βρεθούν στη Βασιλεία των Ουρανών, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν τον ήπιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν τα μωρά. Πρέπει να τους ταΐσουμε γάλα, να τους στηρίξουμε, να σηκωθούν από την αδυναμία τους. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να μαζευόμαστε μόνο και να παραπονούμαστε και να καταγγέλουμε. Δεν φτάνει η καταγγελία της ασθένειας. Πρέπει να προτείνουμε και τη διάγνωση της θεραπείας της. Λοιπόν, η θεραπεία είναι γραμμένη σε μία πρόταση, σε ένα μεταλλικό πάνελ, στην έξοδο των κτέλ της Πελοποννήσου, σταθμό Κηφισού, στο ποτάμι. Λοιπόν, εκεί γράφει
με κεφαλαία μαύρα γράμματα με σπρέι. Μην γκρινιάζεις, οργανώσου. Λοιπόν, οργάνωση αδελφοί, που σημαίνει ότι πρέπει να ταπεινωθούμε, να αγαπήσουμε μεταξύ μας, να προσπεράσουμε τις κακίες, τους θυμούς και ό,τι άλλο μας διαιρεί, γιατί αυτά που μας ενώνουν είναι κεφαλαιώδη, είναι σωτηριώδη, είναι ογκώδη. Δεν πρέπει να μας διαιρούν μικρότητες. Και αν κάποιοι αδελφοί νομίζουν ότι εμείς προσπαθούμε να πάρουμε τη θέση τους για να ακούγονται τα ονόματά μας στην επικαιρότητα του αγώνα, κάνουν λάθος. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες στα προσκλητήρια για να εμψυχώσουμε τους αδύναμους αδελφούς μας. Να τους εμπνεύσουμε και αν μπορούμε να τους οδηγήσουμε και σε οργάνωση. Σήμερα υπάρχουν λαϊκά κινήματα λαϊκής βάσης που κάνουν ένα πατριωτικό κοινωνικό αγώνα. Δεν θέλω να πω ονόματα και να μην ακουστώ ο σπονσοράς τους. Τα έχω ξαναπεί. Μπορείτε να τα βρείτε εύκολα. Αυτά τα κινήματα λοιπόν καλούν το λαό σε άρνηση πληρωμής φόρων, παντελώς κάθε είδους φόρων σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτή την πολιτεία, την αντισταγματική και την παράνομη. Γιατί δεν είναι ελληνική πολιτεία. Πέρα από τη συνταγματική, δεν είναι ούτε καν προδοτική. Είναι κατοχική. Οι άνθρωποι που κυβερνάνε τον τόπο αυτό εδώ και πολλά χρόνια δεν είναι Έλληνες. Έχουν απλά ελληνικά ονόματα. Είναι βουλγαροκομπιτατζίδες. Είναι γενίτσαροι. Είναι γερμανοσολιάδες. Είναι τσάμιδες. Είναι άνθρωποι που πλασαρίστηκαν από τις ανοχές των κυβερνήσεων που δεν εκτελέστηκαν μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήρανε άφεση χάριτος από τις κυβερνήσεις μασονικές του Παπαντρέου, του προγόνου του παππού. Λοιπόν, και κατόπιν, και έτσι πλασαρίστηκαν στην πολιτική ζωή του τόπου ξανά και κυβέρνησαν ξανά. Γι' αυτό σήμερα εκδικούνται τον Ελληνισμό για δύο κυρίως λόγους. Διότι ως μασόνοι που είναι και ως αρνησίχριστοι και ανθέληνες, μισούν τον Ελληνισμό για δύο κυρίως αιτίες. Πρώτον, γιατί ο Ελληνισμός βάπτισε τον πλανήτη χριστιανό. Από τον καιρό του Βυζαντίου, με τους Ιεραπόστολους Έλληνες και το Ευαγγέλιο, που μεταλαμπάδευσαν στα άκρα της γης τον χριστιανισμό και τη βάπτιση της Αγίας Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και το δεύτερο, γιατί χάσανε την πλανηταρχία με την ευκαιρία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί η μάχη στην Ελλάδα και στην Κρήτη έδωσε ικανό προβάδισμα στους Ρώσους για να νικήσουν τον άξονα του σιωνισμού, τους Ναζί και την παρέα τους, που λειτουργούσαν για τον σιωνισμό. Κλείνω, γιατί δεν έχουμε χρόνο και δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο σας, να σας πω το εξής. Να προσέχετε, γιατί οι κατασκευασμένες κρίσεις, όπως θέλω να ονομάζουν και αυτή την περιπέτεια, την κατοχική της πατρίδας, φέρνουν από πίσω τους πακέτο και κατασκευασμένους μεσίες, επίγειους μεσίες. Προσέξτε, θα πω ένα όνομα, υπάρχουν κι άλλα. Θα πω όμως αυτό που ξέρετε όλοι. Σόρας. Κυκλοφορεί ένα έντυπό του σε όλη την Ελλάδα. Έλληνες ενωμένοι, χωρίς κόμμα, χρώμα και δόγμα. Ξέρετε ποιοι άλλοι το λένε αυτό? Το λέει η μασονία όταν κάνει εισαγωγή κάποιο πρωτοετής μέλος της ΤΟΑΣ. Του λένε, άκουσε άνθρωπε, μείνε μακριά από τους δογματισμούς για να δεις την ανθρώπινη ιστορία σφαιρικά και χωρίς πάθος. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια να μείνεις έξω από τον βουδισμό, ούτε έξω από τον Ινδοϊσμό. Αλλά δεν μπορούν να σου πούνε στα ίσια, μείνε έξω από την Ορθοδοξία, για να σε κάνουμε μετά αληθή για κάλους. Σου λένε λοιπόν, μείνε έξω από κάθε δόγμα. Ακριβώς αυτό λέει και ο Σόρας και κάποιοι άλλοι επίγειοι κατασκευασμένοι μεσίες της κρίσης. Ελάτε εδώ να σας δώσουμε κάποιο χρεόγραφο να το πάτε στην ελληνική πολιτεία, στην τράπεζα, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην εφορία και να ξεχρεώσετε τα χρέη σας. Τα ξεχρεώνουμε εμείς για λογαριασμό σας. Αλλά βέβαια πρέπει να εγγραφείτε σε ένα σύλλογο που δεν έχει χρώμα, κόμμα και δόγμα. Όλη η ιστορία, όλος ο πόλεμος γίνεται πάντοτε και για το ίδιο και ένα πράγμα. Για την αποβάπτιση του χριστιανού, για την άρνηση της ομολογίας στον Χριστό και για τη διεκδίκηση από τον Αντίχριστο και την αιώνια απώλεια. Είμαστε έξυπνοι άνθρωποι χριστιανοί. Ας βάλουμε το μυαλό μας να ρολάρει. Γιατί η παινία τέχνες κατεργάζεται, θα το λέγαμε με άλλα λόγια. Και η δοκιμασία αναδεικνύει τους δόκιμους. Ας είμαστε λοιπόν όλοι δόκιμοι και έτοιμοι να σκεφτούμε και να νικήσουμε. Γιατί στον πόλεμο, λέει στρατιώτη μου, αν πας στον πόλεμο να τον εχάσεις, καλύτερα να μην πας. Να πας μόνο όταν θέλεις να τον κερδίσεις. Γιατί ακόμα και σκοτωμένος θα έχεις φέρει τεράστια νίκη. Χριστός Ανέστη, καλό αγώνα και καλή Ανάσταση σε όλους και το γένος μας. Καλή ελευθεριά. Ευχαριστούμε τον αδελφό τον Γεώργιο για τους λόγους του, τους παρενετικούς και όλους αυτούς τους λόγους της ομολογίας. Να κοιτάξουμε όλοι, ο καθένας από την πλευρά του, να έχει μια εφαρμογή επάνω τους.
Θα καλέσουμε στο βήμα τον αδελφό από τη Βερδικούσα, τον Άκο τον Σπυρίδωνα, παλαιός αγωνιστής, να πει και αυτός τη δική του θέση. Ευλογημένοι εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός Ανέστη, ακούστε και μία φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Οι παλιοί χριστιανοί είχανε και ακούγανε τη φωνή από κάποιον Άγιο Πατέρα που τους οδηγούσε στην Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς όμως οι χριστιανοί του εσχάτου αυτού αιώνος δεν έχουμε οδηγό κάποιον Άγιο Θεοφόρο Πατέρα, διότι ο Άγιος Θεοφόρος Πατέρας σήμερα έχει γίνει σατανοφόρος τέρας και οδηγεί τις ψυχές των ανθρώπων στην αιώνια κόλαση με τον επάρατο παππό οικουμενισμό πλην εννοείται ελαχίστων κληρικών. Ευλογημένοι Χριστώ αδελφοί, δεν θα προσπαθήσω να σας πω τι γίνεται σήμερα στον κόσμο, γιατί όλα αυτά τα γνωρίζετε. Αυτά ομοιάζουν με, σαν διάγνωση την οποία κάνει ένας γιατρός για κάποια αρρώστια. Όμως, όταν ένας γιατρός κάνει καλή διάγνωση, δεν σημαίνει ότι σώζει τον ασθενή. Τον σώζει τον ασθενή η καλή διάγνωση, αν συνοδεύεται και από σωστή θεραπεία. Γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα μόνο και μόνο αποκλειστικά για τη θεραπεία, διότι την αρρώστια του επάρωτου παποικουμενισμού και του θηρίου 666 της Ιεράς Αποκαλύψεως τη γνωρίζετε. Τι λένε λοιπόν οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες σαν λύση σε αυτά τα προβλήματα? Τι έκανε ο Θεός στους Σοδομίτες? Τι έκανε ο Λότ για να σωθεί? Έφυγε από τα Σόδομα και από τα Γόμορα. Η γυναίκα του Λότ, παρά το γεγονός ότι έφυγε, μόνο που γύρισε το κεφάλι πίσω, έγινε στήλη άλατος. Φεύγε και σώζου, λένε οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο και μέγας κληθήσεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που λένε μερικοί, ότι εμείς θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Θέλουμε και το χάραγμα να μην έχουμε, αλλά και στον κόσμο να είμαστε. Είναι μεγάλη πλάνη, προσέξτε, οφείλω να το πω αυτό, να ακουστεί αυτή η φωνή, για να μην πει κανείς ότι δεν άκουσε την αλήθεια. Φεύγεται όπως φεύγει κανείς από τα φίδια να μην το τσιπήσουν και όπως φεύγει κανείς από τη φωτιά για να μην καεί. Τι έκαναν οι 7 Άγιοι Παιδες εν Εφέσο για να μην προσκυνήσουν τα είδωλα του ειδωλάτρη βασιλέως Δεκίου? Κατέφυγαν εις την σπηλιά της Εφέσου. Έτσι εσώθησαν. Δια της πηγής λοιπόν σώθηκε ακόμη και ο ίδιος ο Πατοκράτορ Ιησούς Χριστός από τη σφαγή του Ηρώδη. Δεν μπορείτε να είστε μέσα στον κόσμο, μέσα στα φίδια που κυβερνούν, μέσα στη φωτιά που υπάρχει στον κόσμο, χωρίς να καείτε και χωρίς να σας τσιπήσουν τα φίδια. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω, διότι τα πολλά τα είπαν οι άλλοι αδελφοί, τα γνωρίζετε. Γνωρίζετε ότι τι γίνεται με τις κάρτες του πολίτη, με τον ΑΜΚΑ. Αυτά είναι γνωστά πράγματα, αλλά δεν γνωρίζετε ποια είναι η αλήθεια. Ακούσατε την αλήθεια από έναν ελεηνό και τρισάφιο δούλο του Θεού που σας ομιλεί, αλλά όμως αυτή η αλήθεια δεν είναι δική μου, είναι του Θεού του ζώντος. Όποιος θέλει να σωθεί, να φύγει από τα φίδια στην έρημο. Φεύγε και σώζου, ο σώζον εαυτό σωθήτο και μέγας κληθήσεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πολλά παραδείγματα που εσώθησαν οι Άγιοι σε τέτοιες περιπτώσεις, καταφεύγοντας στην έρημο. Στην πραγματικότητα, έρημος είναι ο κόσμος, γιατί έρημος είναι από τη χάρη του
του Τρισαγίου Θεού. Ο σώζον εαυτό σωθήτω, συγχωρέστε με αν στενοχώρησα κάποιον από εσάς, ο Θεός με θυμών και ουδείς καθημών. Ζει Κύριος ο Θεός μου. Ειρήνη μου. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Σπυρίδωνα και για τα ωραία λόγια που μας είπε και ο Θεός να τον αξιώνει να είναι πάντα μαχητής και αγωνιστής. Και καλούμε στο βήμα την αντιπρόσωπο της Πύρινης Ρομφαίας, κυρία Μαρία Παστορμά, να μας πει κάποιους λόγους οι οποίοι πιστεύω ότι θα πούν μέσα στην καρδιά σας. Να με συγχωρήσετε, γιατί θα έχω φακό. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας στο αγωνιστικό αυτό κάλεσμα. Η καιρή δύσκολη, το ηθικό πεσμένο, λοιμή και λοιμή, πόλεμοι, σεισμοί, αποστασία, ηθική εξαχρίωση, η απουσία της αγάπης, το πλήθος των αιρέσεων, αλλά και η εκπληκτική πρόοδος της επιστήμης σηματοδοτούν περίοδο αντιχρίστου. Η νέα τεχνολογία αποτελεί το εφαλτήριο της παγκοσμιοποίησης, διαβατήρια, κάρτες κτλ. Ορθόδοξε χριστιανέ, ήρθε η ώρα για ενημέρωση και αγώνα. Οι συγκεντρώσεις που γίνονται κατά καιρούς δεν είναι συγκεντρώσεις ομολογίας, αλλά ενημέρωσης. Το ότι λέμε εμείς κάποια πράγματα ή το ότι ακούτε εσείς δεν σημαίνει ότι ομολογούμε. Η ομολογία βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας. Μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες αδελφοί. Ομολογητής κατά τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο είναι αυτός που όταν ομολογήσει Χριστό έχει κάποιο τίμημα, ίσως και την ίδια του τη ζωή. Αδελφοί, με αυτή τη συγκέντρωση μας δίνεται άλλη μια ευκαιρία για να ομαδοποιηθούμε, να ανταλλάξουμε τηλέφωνα ο ένας με τον άλλον. Να δούμε τα προβλήματά μας σε πρακτικό επίπεδο πλέον. Οι άνθρωποι που δεν έχουν δεχθεί τον ΆΜΚΑ υποφέρουν. Είναι χωρίς δουλειές, χωρίς συντάξεις, χωρίς νοσοκομιακή κάλυψη. Ελάτε να συζητήσουμε. Ελάτε να κάνουμε εκ νέου επιτροπές. Να ενοχλήσουμε τους ανευθυνοϋπεύθυνους. Ασυλία δεν έχουν όλοι. Μην τους φοβάστε. Ελάτε να κάνουμε νόμιμες δικαστικές διαδικασίες σε αυτούς που ορκίστηκαν ενώπιον Θεού και ανθρώπων να υπηρετούν το λαό και να κάνουν υπακοή στους νόμους και το Σύνταγμα. Γραφτείτε αδελφοί στους ήδη υπάρχοντες συλλόγους. Δώστε μας δύναμη. Εάν δεν έχετε κοντά σας, δημιουργήστε. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν ένα μήνα περίπου μας πήραν τηλέφωνο άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, γιατί τα παιδιά τους δεν μπορούσαν να εγγραφούν στα πανεπιστήμια δίχως ΆΜΚΑ. Έγινε αμέσως μία αλυσίδα ανθρώπων. Τα τηλέφωνα στο Υπουργείο πολλά. Οι γονείς αναστατωμένοι. Με συγχωρείτε. Απειβδισμένοι. Οι κυβερνώντες δεν άκουγαν κανέναν. Τελικά ο Παγκρίτιος Σύλλογος κατάφερε μαζί με τις οικογένειες το φαινομενικά ακατόρθωτο. Έστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας με σφραγίδα του Συλλόγου και επετράπει στα παιδιά για μία μόνο ημέρα να γραφτούν στα πανεπιστήμια χωρίς ΆΜΚΑ. Ακούσατε, για μία μόνο ημέρα. Αυτό σας το αναφέρω για να σας δείξω αφενός τη δύναμη των συλλόγων. Αφετέρου να σας ενισχύσω, να συνεχίσετε τον αγώνα σας. Γιατί χριστιανοί, ένας και ο Θεός, είμαστε πλειοψηφία. Αδελφοί,
Μην περιμένετε από άλλους να αγωνιστούν για εσάς. Σηκωθείτε, βοηθήστε εσείς τον γειτονά σας, τον αδελφό σας, τον φίλο σας. Ακόμα και η Εκκλησία είναι διχασμένη νέου και παλαιού ημερολογίου. Για να γίνω πιο σαφής. Στις 19 Οκτώβου 2015 ο Παγκρίτιος Σύλλογος έστειλε στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος ένα υπόμνημα και ζητούσε βοήθεια για τους ανθρώπους που δεν έχουν άμκα. Στις 15 Απριλίου 2016 έλαβε απάντηση. Ο άμκα είναι απλώς ένας χρηστικός αριθμός και ουδής κίνδυνος προκύπτει δια τη σωτηρία των ψυχών μας, είπαν. Η ομιλούσα στις 18 Τετάρτου 2016 έστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, Ειρηναίο, το έγγραφο που είχε στείλει στον Κουρουμπλή, η απάντηση του Αρχιεπισκόπου. Αγαπητή κυρία Μαρία, έλαβα το γράμμα σου προς τον Υπουργό κύριο Κουρουμπλή. Το εδιάβασα με πολύ προσοχή και μέγα ενδιαφέρον. Συγχαίρω και καμαρώνω όσα γράφησες στο γράμμα σου αυτό. Το αποδέχομαι τελείως και είμαι μαζί σου. Συμφωνώ απολύτως με όσα πιστεύεις, γράφεις και αγωνίζεσαι. Χίλια συγχαρητήρια. Είμαι μαζί σου και ως πρόσωπο, αλλά και ως αρχιεπίσκοπος. Αποδέχομαι και καμαρώνω το ήθος σου. Είμαι και θα είμαι μαζί σου, να αγωνίζεσαι πάντα. Καλή Ανάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στους κόλπους του παλαιού ημερολογίου. Η μία σύνοδος λέει δεν είναι τίποτα. Η άλλη πολεμήστε. Η τρίτη αδιαφορεί. Επαληθεύονται χριστιανοί, οι Άγιοι Πατέρες που λένε ότι και μόνο το όνομα του Αντιχρίστου στην εποχή του θα φέρνει σύγχυση και πόλεμο. Δεν είναι μόνο ο ΆΜΚΑ όμως. Από τις 4 Ιανουαρίου με εντολή του Υπουργείου Εργασίας μπήκαμε ενεργά στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πλαστικό χρήμα, ηλεκτρονικές ταυτότητες, ηλεκτρονικές κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ηλεκτρονικά ιατρικά εμφυτεύματα σε ζώα και ανθρώπους. Έχετε σκεφτεί τι θα κάνετε? Μήπως θεωρείτε τόσο εύκολο να πηγαίνουμε από το ένα μέρος στο άλλο με τα πόδια? Το θεωρείτε εύκολο να μπει το πλαστικό χρήμα στη ζωή μας και εμείς απλά να λέμε θα κρατήσουμε το συμβατικό? Τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης δεν σταματούν στιγμή να εξυμνούν τις κάρτες και να μας ενημερώνουν για τα ωφέλη τους. Το Υπουργείο δίνει στους φορολογούμενους κίνητρα, μείωση φόρων και κάθε τέλος του έτους θα γίνεται κλήρωση ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο για τους κατόχους των καρτών. Δεν μας λένε όμως ότι το άτομο θα είναι τελείως ανελεύθερο και ανυπεράσπιστο ενώπιον των δυναστών του. Προσοχή αδελφοί, είναι μία αιχμαλωσία την οποία ετοιμάζουν, όπου ο άνθρωπος θα είναι απόλυτα εξαρτώμενος από τον κρατικό και διεθνή μηχανισμό, ο οποίος αν περιέλθει στα χέρια του Αντίχριστου θα καταργήσει κάθε είδους ελευθερία. Θα μας μεταβάλει σε άβουλα όντα, σε απρόσωπα πλάσματα, χωρίς σκέψη και συνείδηση, αφού θα ελέγχονται πλέον όλα από αυτόν. Ένα άλλο μείζον ζήτημα των ημερών μας είναι η παράνομη μετανάστευση της χώρας. Η Εκκλησία, αδελφοί, έχει μία πλήρη ταύτιση με τις κοσμικές τάσεις της μόδας. Ο κύριος Ιερώνυμος δεν μιλάει για να μην τα χαλάσει με την κυβέρνηση. Αρχιερείς και ιερείς εστερνίζονται ειρήνη και στο όνομά της πολεμούν την ίδια τους τη χώρα. Μιλούν για ευσέβεια και στο όνομά της γίνονται οι ασεβέστεροι των όλων. Μιλούν για αγάπη και γίνονται οι νέοι Ιούδες. Ναι αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι
δει τα μάτια του Θεού και η βασιλεία του αποτελείται από ανθρώπους κάθε φυλής και γλώσσας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σεβόμαστε τα σύνορα των άλλων εθνών. Δεν υπάρχει τίποτα ανήθικο λοιπόν στο να περιφρουρούμε τα σύνορά μας. Ο Θεός είναι αυτός που διόρισε τα έθνη και όρισε τα όρια των λαών. Είναι αυτός που κανονίζει τις υποθέσεις των εθνών και μόνο η δικαιοσύνη και η υπακοή στους νόμους του μπορεί να φέρει τις ευλογίες στην Ελλάδα και όχι παράνομη μεταφορά πληθυσμού σε αυτήν. Τα προβλήματα, αδελφοί, δεν έχουν σταματημό. Μπορεί κάποιος να μιλάει ώρες. Δεν έχει νόημα όμως. Σημασία έχει εμείς οι μητέρες να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα του ρόλου μας. Ο Θεός μας χάρισε τα δώρα του για να τα μάθουμε πώς να θυσιάζονται για Αυτόν. Πώς να μάχονται για Ελλάδα και Ορθοδοξία. Σηκωθείτε μητέρες, τα παιδιά μας χρειάζονται. Σηκωθείτε γιαγιάδες, αδελφές, θείες. Ας γίνουμε εμείς οι φωτεινοί σηματοδότες των παιδιών μας. Η αδιαφορία και η απογοήτευση μαστίζουν τα παιδιά μας. Εμείς είμαστε αυτές που μπορούμε να τα κάνουμε χρήσιμα στην κοινωνία. Εμείς είμαστε αυτές που μπορούμε να τα κάνουμε μαχητές. Γιατί εμείς είμαστε αυτές που τα μεγαλώνουμε. Γιατί εμείς είμαστε αυτές που τα φέρνουμε στον κόσμο. Γιατί εμείς κάνουμε τους αρχιερείς. Εμείς και τους ιερείς. Εμείς τους γιατρούς. Εμείς τους στρατηγούς. Εμείς τους βουλευτές. Εμείς τους αγίους. Εμείς τους μάρτυρες. Εμείς και τους ευλομάρτυρες. Ελληνίδα μάνα, η επιλογή πλέον είναι δική σου. Ευχαριστούμε την αδελφή Μαρία και της ευχόμαστε να συνεχίσει τους αγώνες της με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας, υπερπίστεως και πατρίδος. Και καλούμε στο βήμα έναν άλλον αγωνιστή, τον Βασίλη τον Σπύρου, να μας μιλήσει λίγο περί συντάγματος. Μία άλλη ποικιλία, την οποία θα σας ενημερώσει για διάφορα πράγματα. Εν Χριστώ, αδελφοί, θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι βεβαίως ο πρώτος σύμμαχος του χριστιανού πρέπει να είναι η προσευχή και ο Χριστός. Ο δεύτερος σύμμαχος όμως του χριστιανού είναι το ίδιο το Σύνταγμα, το οποίο ευτυχώς μέχρι σήμερα και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 100% χριστιανικό. Πολύ φοβάμαι ότι σε 2 μήνες από σήμερα δεν θα είναι χριστιανικό, θα είναι μασονικό. Αυτό λοιπόν πρέπει τάχιστα να το εκμεταλλευτούμε και να στρέψουμε τη φαρέτρα με τα βέλη μας για να μην γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία στην πραγματικότητα δεν θα είναι αναθεώρηση, αλλά θα είναι εκτροπή του Συντάγματος και θα δημιουργηθεί ένα έκτρωμα μέσα από το οποίο θα ισοπεδώσουν και τις εργασιακές σχέσεις των πολιτών αλλά και τα χριστά ήθη των χριστιανών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το Σύνταγμα με το άρθρο 3 του Συντάγματος λέει ότι η επικρατούσα θρησκεία της Ελλάδος είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το άρθρο 5 του Συντάγματος μιλάει για χριστά έθνη, για χριστά ήθη και έθιμα. Το άρθρο 13 του Συντάγματος λέει ότι δεν επιτρέπεται ο προσιλητισμός. Άρα οι Ιαχωβάδες αυτή τη στιγμή κάνουν έναν φοβερό προσιλητισμό και όπως ξέρετε είναι η πρώτη και η χειρότερη αίρεση, μία από τις 400 αίρεσεις που έχουμε μέσα στην Ελλάδα. Πρέπει να υλοποιήσουμε και να συμμαχήσουμε με το ελληνικό σύνταγμα. Εάν κάνουν αναθεώρηση του συντάγματος, θα ισοπεδώσουν όλα απολύτως και τα χριστιανικά και τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών. Κυρίως όμως το άρθρο 16 του συντάγματος, παράγραφος Β, λέει ότι ο σκοπός του κράτους πρέπει να είναι η εθνική και θρησκευτική συνείδηση των πολιτών. Επομένως λέει ότι πρέπει να είμαστε εθνιστές, δηλαδή εθνικιστές, και εν συνεχεία πρέπει να έχουμε και χριστιανική παιδεία. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, γιατί όταν θα γίνει η αναθεώρηση, αυτά τα άρθρα θα φύγουν από το Σύνταγμα και θα ψηφίσουν την ανεξιθρησκεία. Δηλαδή στο άρθρο 13 που μιλάει για την απαγόρευση του προσιλητισμού, επειδή γνωρίζουμε τι άρθρα ακριβώς θα περάσουν, θα βάλουν το άρθρο της ανεξιθρησκείας, άρα θα είμαστε παράνομοι, μέχρι σήμερα είμαστε παράνομοι, τότε θα είμαστε και αντισυνταγματικοί, εάν μιλάμε για χριστιανισμό.
θα είναι πολύ δύσκολο να τους ανατρέψουμε, διότι θα είμαστε πλέον ενάντια στο Σύνταγμα που θα έχουν ψηφίσει όλοι αυτοί οι Εβραίοι, οι Μασόνοι, οι Ανθέληνες, οι Προδότες, οι Προσκυνημένοι, οι Συμφωνημένοι και οι Γονατισμένοι στο ένα γόνατο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αμέσως το άρθρο 120 που λέει ότι ο πατριωτισμός, η απελευθέρωση της πατρίδος επαφίεται στον πατριωτισμό, στον πατριωτισμό των Ελλήνων, θα στραφεί εναντίον μας. Διότι αν βγάλουν τα χριστιανικά αυτά άρθρα και ψηφίσουν την ανεξιθρησκεία, αυτόματα εμείς θα είμαστε αντισυνταγματικοί. Δηλαδή, από εκεί που έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σύμμαχό μας το Σύνταγμα, θα γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Και από τη στιγμή που το άρθρο 120 δικαιολογεί όλες αυτές τις συνάξεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, θα γίνουμε αμέσως, θα έχουμε έναν εχθρό που δεν θα μπορούμε να τον πολεμήσουμε, το ίδιο το Σύνταγμα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ότι το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή είναι ελληνικό και λέει ότι πρέπει να είμαστε εθνιστές και χριστιανικό και λέει ότι πρέπει να έχουμε χριστιανική και θρησκευτική παιδεία. Εάν τους αφήσουμε να το αναθεωρήσουν σύμφωνα με το άρθρο 110 του Συντάγματος, που λέει ότι αν σηκωθούν 50 βουλευτές και ζητήσουν αναθεώρηση του Συντάγματος, είναι υποχρεωμένη η Βουλή να προχωρήσει στην αναθεώρηση, η οποία βεβαίως ξέρετε ότι γίνεται κάθε 5 χρόνια, εκείνη τη στιγμή εμείς πρέπει να ζητήσουμε αμέσως να επέμβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Συντάγματος, το οποίο σε παραπέμπει στο άρθρο 44β, το οποίο λέει τι, με ποιο τρόπο μπορεί να γίνεται ένα δημοψήφισμα. Πρέπει να εγκαλέσει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος λέει ότι είναι και συνταγματολόγος. Εγώ τον έχω εγκαλέσει πολλές φορές να συζητήσουμε για το Σύνταγμα. Μου έδειξε μία διαφορία την οποία θα την πληρώσει όμως. Διότι αυτός λέει ότι είναι συνταγματολόγος, ενώ εγώ δηλώνω συνταγματολόγος. Λοιπόν, θα πρέπει να ξέρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι έχει τεράστια ευθύνη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε να γίνεται, μπορεί σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε να γίνεται δημοψήφισμα, όχι κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Με την τεχνολογία. Γίνεται δηλαδή το ερώτημα στην τηλεόραση και απαντάμε με το κινητό δυστυχώς με ένα ναι ή με ένα όχι. Κάθε μέρα μπορεί να γίνεται ένα δημοψήφισμα. Και να πάμε δηλαδή στη λαϊκή κυριαρχία που λέει το άρθρο 1 του Συντάγματος, που λέει τι, ότι το επίσημο πολίτευμα της Ελλάδος είναι η λαϊκή κυριαρχία και ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό για το λαό. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ. Δεν έχει γίνει ποτέ κανένα δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Είχε γίνει το 78 για να διώξουν τη βασιλεία και ένα που έδινε το οποίο το κερδίσανε με 78,6 για να διώξουν τη βασιλεία όμως, έτσι. Όχι για να δικαιώσουν το λαό. Και έγινε και ένα προχθές που είχε γίνει πριν από 3-4 μήνες. 5 που το ναι το έκανανε όχι. Δεν γίνεται δημοψηφίσματα στην Ελλάδα για να αποφασίζει ο λαός. Δυστυχώς η ελληνική βουλή, η οποία δεν είναι ελληνική αλλά είναι ευρωμασονική, αποφασίζουν αυτοί για μας. Συνεπώς, εφόσον οι νόμοι είναι παράνομοι, εμείς βάσει συντάγματος δεν πρέπει να τους υπακούμε. Διότι υπάρχουν τρία άρθρα πάλι μέσα στο Σύνταγμα που λένε στους ίδιους τους δικαστές ότι δεν πρέπει να υπακούν στους νόμους. Εάν οι νόμοι είναι αντισυνταγματικοί, ποια είναι αυτά τα άρθρα του Συντάγματος? Είναι το άρθρο 87, το άρθρο 93 και το άρθρο 111. Προτρέπουν ακόμα και τους ίδιους τους δικαστές να μην υπακούν στο Σύνταγμα. Λοιπόν, εφόσον έχουν κάνει όλες αυτές τις παρανομίες, εφόσον βγάλανε το άρθρο 347 από τον ποινικό κώδικα που λέει για παραφύσια σέλγια, δηλαδή για ομοφιλοφιλία, καταργήσανε την ομοφιλοφιλία. Κάνανε την ομοφιλοφιλία κάτι το φυσικό. Διότι είναι όλοι τους, όπως ξέρετε, εκτός από Εβραίοι και Μασόνοι, είναι και ομοφιλόφιλοι, είναι αρκαντάν κομπρές και τέλος πάντων πιστεύουν στο τρίτο και στο τέταρτο φύλο. Λοιπόν, εμείς αυτόματα βάσει συντάγματος δεν πρέπει να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε και να επακούσουμε σε κανένα νόμο. Το άρθρο 4 του συντάγματος, για εσάς που λέτε ότι θέλετε να ψηφίζετε τον ένφια και όλα τα άλλα τα επέσχυντα χαράτσια, λέει ότι προσφέρουμε στα κοινά, άρθρο 4 παράγραφος 6, προσφέρουμε στα κοινά σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας δυνατότητα να πληρώσει αυτά τα χαράτσια. Είναι παράνομα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6. Είναι παράνομος ο ένφια σύμφωνα με το άρθρο 17 που λέει ότι. Το άρθρο 17 κατοχυρώνει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Έτσι, δηλαδή, είναι σαν να μας λένε δεν έχετε το δικαίωμα να είσαστε πλέον ιδιοκτήτες, διότι με τους παράνομους αυτούς νόμους, επειδή συγχρόνως οι μισθοί έχουν πέσει 50 και 60 και 70% κάτω, ήδη κανένας δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα παράνομα χαράτσια και τις παράνομες αυτές φόρους. Λοιπόν, δεν πρέπει, να στηριχθούμε στο 17, πρέπει να στηριχθούμε στο άρθρο 4 και πρέπει πάνω απ' όλα ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, έχει πει ότι ο ένφια είναι αντισυνταγματικός. Το έχει δηλώσει στο Real FM το 2014 στο Real FM στις 17 Αυγούστου. Δεν βγαίνει όμως τώρα ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας να επαναλάβει ότι ο ένφια είναι παράνομος και αντισυνταγματικός. Και λέει βεβαίως ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ τον εγκαλώ να μου πει αν ξέρει τι σημαίνει δημοκρατία. Αν είχαμε ποτέ δημοκρατία στην Ελλάδα, εκτός από την αρχαία Ελλάδα. Διότι η δημοκρατία δυστυχώς τότε γεννήθηκε, τότε υλοποιήθηκε και τότε πέθανε στην αρχαία Ελλάδα. Αν διαβάσουμε τον Κλισθένη ή τον Σόλωνα που δημιουργήσανε τη δημοκρατία, λέει
ότι η δημοκρατία είναι το κράτος δήμου, κράτος πλειοψηφίας, κράτος δημοψηφισμάτων, κράτος κλήρωσης και εξυπακούεται η θανατική ποινή για ιδεχθή εγκλήματα. Μη όταν μια δημοκρατία δεν έχει σαν τιμωρία την θανατική ποινή, δεν είναι δημοκρατία. Είναι κοινοβουλευτισμός του Όλιβερ Κρόμουελ, που είναι η ελεηνότερη μορφή δικτατορίας. Σήμερα δεν έχουμε δικτατορία, κύριε. Δεν έχουμε δημοκρατία, κύριε Παυλόπουλε. Έχουμε κοινοβουλευτισμό. Εσείς είσαστε πρόεδρος της δημοκρατίας, δεν είσαστε πρόεδρος του κοινοβουλευτισμού, κύριε Παυλόπουλε. Μάθετε λοιπόν τι σημαίνει δημοκρατία και να μας πείτε σε ποια δημοκρατία είσαστε πρόεδρος. Λοιπόν, εγκαλούμε τον κύριο Παυλόπουλο. Εγκαλούμε τους Έλληνες δικαστές να υλοποιήσουν το Σύνταγμα. Πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη για να μην αναθεωρήσουν το Σύνταγμα. Θα κάνουν έκτρωμα. Θα ψηφίσουν την ανεξιθρησκεία και δεν θα μπορούμε, σύμφωνα με το άρθρο 5 που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση, δεν θα μπορούμε. Θα είμαστε παράνομοι ακόμα και για τις συγκεντρώσεις. Θα μας λένε είσαστε ενάντια στο σύστημα, ενάντια στο Σύνταγμα και ενάντια στην ανεξιθρησκεία. Άρα δεν είσαστε παράνομοι, είσαστε αντισυνταγματικοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το δεύτερο σύμμαχό μας στο Σύνταγμα θα το κάνουμε το μεγαλύτερο εχθρό μας. Πρέπει να στρέψουμε τα βέλη μας για να υπερασπίσουμε το δεύτερο σύμμαχό μας που είναι το Σύνταγμα. Το να λέμε συνέχεια τι είναι η κάρτα του πολίτη, τι είναι το ξέρουμε, το λέμε, αγωνιζόμαστε 50-60 χρόνια. Πρέπει. Θα το καταφέρουμε αυτό με το να μην υπακούμε τους νόμους οι οποίοι είναι κατώτεροι από το Σύνταγμα. Η κορονίδα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των νόμων είναι το Σύνταγμα. Από τη στιγμή που αυτοί έχουν παραβιάσει το Σύνταγμα, εμείς παραβιάζουμε τους νόμους. Οι νόμοι είναι κατώτεροι από το Σύνταγμα. Τρία άθρα, σας επαναλαμβάνω, λένε στους ίδιους τους δικαστές να μην υπακούνε στους νόμους. Δεν πληρώνουμε τους φόρους, δεν πληρώνουμε τα χαράτσια και υπακούμε μόνο στο Σύνταγμα. Μαθαίνουμε και τα 120 άρθρα του Συντάγματος και όχι μόνο το 120, τα οποία ακόμα είναι ελληνικά και χριστιανικά και τους αντιμετωπίζουμε με το ίδιο στο Σύνταγμα. Με το Σύνταγμα της Τρεζίνας του 1827 που υπήρχε το άρθρο 105, το σημερινό 120, με το Σύνταγμα του Χαριλάου Τρικούπη του 1875 που υπήρχε το σημερινό 120 και ήταν το δεύτερο δημοκρατικό σύνταγμα στον κόσμο, και με το σημερινό Σύνταγμα που επαναλαμβάνω συνεχίζει να είναι ελληνικό. Πρέπει να στηριχθούμε στο Σύνταγμα για να το ανατρέψουμε. Δεν θα έχουμε μετά από 2 μήνες το δικαίωμα να κάνουμε αυτήν εδώ πέρα τη σύναξη που κάνουμε, διότι θα είμαστε αντισυνταγματικοί. Καταλάβετε το επιτέλους και συνταχτείτε πίσω από τους χριστιανικά συλλόγους αλλά και από το Ελλήνων Επαναστατών. Πρέπει να ο χριστιανός να γίνει επαναστάτης. Επανάσταση σημαίνει επανασυστήνω τη στάση μου κατά των εξουσιαστών και ή τους αποδέχομαι, ή τους απορρίπτω ή τους καταρρίπτω. Εμείς πρέπει και να απορρίψουμε και να καταρρίψουμε τους εξουσιαστές, διότι είναι αντισυνταγματικοί και παράνομοι. Με τους νόμους κάνουν εγκλήματα. Σταματάτε να υπακούετε στους νόμους και υπακούστε μόνο στο Σύνταγμα, μαθαίνοντάς το άρθρο-άρθρο και γράμμα-γράμμα. Είναι ακόμα ελληνικό και χριστιανικό. Σηκώστε λοιπόν το Σύνταγμα και υπηρετήστε το. Ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα. Άξιο! Ευχαριστούμε τον Βασίλη τον Σπύρου για τον ωραίο λόγο που μας εξέφρασε και ευχόμεθα και αυτός να συνταχθεί και στο πνευματικό και στο πατριωτικό αγώνα ακόμα πιο γερά, πιο δυναμικά, και να συνταχθούν όσοι μπορούν να αγωνιστούν και εκεί και άλλοι στο πλευρό του. Και θα ήθελα να καλέσω την αντιπρόσωπο του κριτικού συλλόγου, τη Δεσποινίδα Καλλιόπη, του κριτικού πατριωτικού συλλόγου, να μας πει ένα μήνυμα από τους αδελφούς εν Χριστώ από την Κρήτη. Λοιπόν, να σας πω. Όλα! Καλά να σας πω. Τους χαιρετισμούς από τον πρόεδρο μου, τον κύριο Αντώνη Γερονιμάκο. Ο Πακρίτιος Σύλλογος δέχεται κάθε συνεργασία από κάθε σύλλογο που μαζί από κοινού θα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Παράδειγμα, σε κάθε νόμο που έρχεται, ο σύλλογός μας με όποιον άλλο σύλλογο που επιθυμεί να προσβάλλουμε την υπουργική απόφαση που δημιουργεί προβλήματα στους συνανθρώπους μας. Όπως για τη συμβίωση των φύλων έχουμε προσβάλει με ανέρεση. Για το πλαστικό χρήμα που έρχεται θα προσβάλλουμε άμεσα την υπουργική απόφαση εντός 3 μηνών που επιβάλλει ο νόμος. Με το ΑΜΚΑ το καλοκαίρι είχαμε πρόβλημα, το ξέρετε, με τους μαθητές. Χωρίς ΑΜΚΑ τα παιδιά δεν τα δεχόντουσαν. Ειδοποίησαν τον σύλλογό μας. Και κατόπιν παρέμβασή μας έδωσαν μία ημέρα προθεσμία και πέρασαν τα παιδιά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Ευχαριστούμε τους αδελφούς εν Χριστώ από την Κρήτη που αν και δεν μπόρεσαν λόγω οικονομικών, τον Παγκρήτιο Σύλλογο λόγω οικονομικών δυσκεριών να παρίστανται και πολλούς άλλους από την άλλη Ελλάδα όπως τον κύριο Θεοδωρίδη, διάφορους άλλους αδελφούς από την Καβάλα, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ευχαριστούμε όλους. Ήθελα να καλέσουμε τώρα στο βήμα το Χρήστο το Σαλή, έναν απλό μαχητικό αγωνιστή ο οποίος κάνει μεγάλο αγώνα κατά του Αντιχρίστου και όλων των συστημάτων με φυλάδια, βιβλία, DVD. Με μεγάλη αυταπάρνηση, με μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό και με πολλή προσπάθεια και προσευχή. Θα ήθελα να έρθει ο κύριος Χρήστος Σαλής. Προλίγο όμως θα ήθελα να σας πω να καταλάβετε και κάτι άλλο. Βλέπετε ότι πολλοί αντιπρόσωποι συλλόγων που σας μίλησαν έχουν βγάλει καρπό. Πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα. Ο κάθε ένας έχει το ταλαντό του, αγαπητοί μου αδελφοί. Γι' αυτό δεν πρέπει να συγκρούμεθα μεταξύ μας. Ή αν παραδείγματος χάρη βγει κάποιος άλλος τώρα και κάνει μια άλλη συγκέντρωση, πρέπει εμείς να τον εμπλοκάρουμε, να τον εμποδίσουμε? Όχι. Όποιος αγωνίζεται για τον Χριστό, ορθόδοξος χριστιανός, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να του συμπαριστάμεθα. Άλλος έχει το τάλαντο να τρέχει στα Υπουργεία να προσπαθεί να βγάλει κάποια αποτελέσματα για τους φτωχούς χριστιανούς. Άλλοι έχουν ευαισθητοποιηθεί για το τέμενος που ετοιμάζεται το μουσουλμανικό να μην πετύχει. Άλλοι κάνουν προσπάθειες μέσα στην εκκλησία να ξεσηκώσουν κόσμο, να τους φέρουν, να τους ενημερώσουν, να κάνουν ιεραποστολή, να καταλάβουν οι Έλληνες που είναι λίγο τυφλοί πνευματικά τι πρέπει να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν όποιος χριστιανός αγωνίζεται, μην πέσουμε στην παγίδα της ψευδαδέλφειας του σατανά και του φθόνου, γιατί αυτός τα είπε πιο ωραία από μένα, γιατί αυτός κάνει αυτό και δεν μπορώ. Όχι, κάθε ένας έχει ένα χάρισμα. Εσείς θα παρακαλέσετε τον Χριστό να σας αποκαλύψει ποιο είναι το ταλαντό σας και εκεί απάνω θα ασχοληθείτε και θα το επαυξήσετε. Και όταν βλέπετε κάποιον αδελφό που κάνει μια προσπάθεια, οι αδελφοί θα τρέχετε να του συμπαρίσταστε. Λοιπόν, το λόγο ο αδελφός εν Χριστώ Χρήστος. Για ακούστε λίγο εδώ πέρα, γιατί εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία είναι η εξής. Οι ιερείς, όλοι οι ιερείς και του παλιού και του νέου, γιατί λένε εγώ με το παλιό, εγώ με το νέο, δεν κάνουν ομολογία. Πάει το Άγιο Πνεύμα. Έχουν πάει τις κάρτες, οι νεομορολογίτες, οι παλαιομορολογίτες έχουν βγάλει εγκυκλίους, οι οποίοι τι λένε? Θα σας πούμε εμείς πότε είναι το χάραγμα. Ενώ τόσα χρόνια έκαναν εκδηλώσεις εναντίον της κάρτας. Και τώρα που ήρθε η κάρτα, έρχεται, λένε θα σας πούμε εμείς πότε θα έρθει η κάρτα. Ενώθηκε το παλιό, η μεγάλη μερίδα. Και σας πάνε στην κόλαση. Αυτό είναι η αλήθεια. Για ακούστε τώρα για την κάρτα. Γιατί δεν θέλουμε την κάρτα με τις ακτινές λέιζερ, που είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε. Έχει δύο τσιπ. Το ένα τσιπ είναι για τα μηχανήματα που πάτε στα σούπερ μάρκετ στα να αγοράσετε πράγματα, τρόφιμα. Το άλλο τσιπ σας κοιτάει από το δορυφόρο. Αυτό το τσιπ σας χτυπάει με ακτίνα λέιζερ, όπως στο Facebook. Στο Facebook, όποιοι έχουν Facebook αυτή τη στιγμή, είναι σκαναρισμένοι από το δορυφόρο και δεν το ξέρουνε. Μπείτε μέσα στο διαδίκτυο να το δείτε. Τους χτυπάνε με ακτίνα λέιζερ και τους ταυτοποιούν και τους κλέβουν όλα τα στοιχεία. Και τώρα που θα βάλετε το χέρι ή το δάχτυλο, αυτή είναι η ακτίνα λέιζερ, θα σας χτυπάνε με αριθμό. Θα γίνεται αριθμός με την ταυτοποίησή σας. Είναι σφράγισμα. Δεν είναι μόνο το τσίπ το σφράγισμα. Γιατί λένε οι παπάδες τώρα, οι ψεύτες, που δεν έχουν χάρισμα ούτε εξορκισμό, έχουν γεμίσει όλα τα τρελάδικα κόσμο και δεν είναι τρελοί άνθρωποι, είναι δαιμονισμένοι. Αυτό δεν έχουν καταλάβει οι ιερείς. Φοβούνται να βγάλουν τα δαιμόνια. Δεν μπορούν να τα βγάλουν τα δαιμόνια, ξέρετε γιατί? Γιατί λόγω του λόγου, από το λόγο φεύγει το πνεύμα. Μέσω του λόγου, το Άγιο Πνεύμα έρχεται διαμέσου του λόγου και αυτοί αρνήθηκαν αυτόν τον λόγο. Έτσι λοιπόν σας χτυπάνε με αυτή την ακτίνα λέιζερ από το δορυφόρο και σας σκανάρουν στα μάτια και στα χέρια και δεν χρειάζεται πλέον να σας πούνε όπως κάναν το πείραμα.
στη Σουηδία 6.000 άτομα το 82 βγάλανε και τους φραγίσανε και λένε δεν χρειάζεται τώρα κάρτες, μα εμείς θέλουμε να αγοράσουμε κάτι. Όχι, πηγαίνετε με τα χέρια μόνο, λέει, είναι για πάντα αυτό το σημάδι. Αυτό έχουν κάνει αυτοί. Και τώρα οι ιερείς εδώ πέρα πάνε και λειτουργούν και όταν τους πας ένα χαρτί που να λέει την αλήθεια, ξέρετε τι κάνουν άλλη μέρα. Παίρνουν τον κόσμο και τους πηγαίνουν και βγάζουν διαβατήρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, γιατί λέει ο άλλος εγώ δεν θα πάρω την κάρτα, και πήρε το διαβατήριο. Τον κορόιδεψαν. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε αν έχουν βγάλει αυτή τη τεχνολογία, είναι σφράγισμα η ακτίνα, δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα, την έχουν τελειοποιήσει, πετάχτε τα όλα, γιατί ξέρουμε και εδώ μερικοί τα έχουνε, να μην κρυβόμαστε. Και αυτά τα κινητά, τα τάμπλετ που βγάλανε τώρα, ξέρετε γιατί τα βγάλανε αυτά τα κινητά, τα Android, που λέει ο πάτερ εδώ, γιατί με αυτά θα σας φραγίσουνε, αλλά πώς, από μόνοι σας σφραγιστείτε. Έχουνε βγάλει φωτογραφίες, σκανάρετε την παλάμη σας για να ανοίγουνε και μετά θα σας κλέψουν τα χαρακτηριστικά και θα σας τυπάνε με την ακτίνα. Αυτή είναι η τεχνολογία. Γιατί λέγεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση? Γιατί είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά. Και τι σημαίνει διακυβέρνηση? Κυβέρνηση σημαίνει υπάρχει ένας κυβερνήτης. Διακυβέρνηση ποιος είναι? Δεν υπάρχει. Ο Αντίχριστος ξέρετε τι θέλει να κάνει. Που δεν το έχουν καταλάβει πιο πολύ που λένε έρχεται ο Αντίχριστος. Τι θέλει να κάνει? Να μην εμφανιστεί. Και τι να εμφανιστεί? Αφού σας φραγίζει, γιατί να εμφανιστεί? Γιατί αν εμφανιστεί θα πρέπει να δώσει λόγο στον Χριστό. Δεν θέλει, φοβάται. Θα έρθει η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Και φοβάται να εμφανιστεί. Γιατί εμφανίστε τον. Εμφανίστε τον, βρε. Αν έχετε κότσια, 3,5 χρόνια είναι και είναι κολοβωμένα. Φοβούνται, σου λέει, θα τους φραγίσουμε και θα πει αυτός μετά στον Χριστό. Να το Θεέ, κοίτα δική μου είναι. Χωρίς να εμφανιστεί. Και τώρα τι κάνανε? Βγήκανε του νέου ημερολογίου πρώτα και λέγανε αυτοί είναι πλανημένοι στην τηλεόραση. Ο Σεραφείμ. Για φτιάχνω λίγο. Ο Σεραφείμ βγήκε και λέει αυτοί που λένε για την ταυτότητα είναι πλανημένοι. Και αμέσως έβγαλαν στην αστυνομία και τους δώσαν τις ταυτότητες και τις πήραν οι αστυνομικοί. Και μετά πήγαν και έκαναν στον Πειραιά εναντίον της κάρτας. Αυτές οι ψυχές που πήραν τις κάρτες οι αστυνομικοί, πού θα πάνε? Ποιος θα δώσει λόγος για αυτούς? Ερωτώ, πού είναι οι ιερείς? Ψεύτες, υποκριτέ, αυτοί ξέρουνε που θα πάνε. Το έχουνε. Εσείς που θα πάτε, τα καζάνια τα αντέχετε? Εγώ ερωτώ, τα καζάνια τα αντέχετε? Και τώρα τι θα κάνουνε? Εφόσον έχουν βγάλει αυτή την τεχνολογία με τα Android και τα κινητά, με τα tablet, τι θα κάνουνε? Σου φέρνουν τώρα την κυροπολής. Όταν το λέγαμε πριν 2 χρόνια, λέγανε αυτά είναι παραμύθια. Και τώρα φέρνουν την κυροπολής και λένε για την καταστολή. Ποια καταστολή? Εναντίον των συνταξιούχων. Εναντίον των συνταξιούχων έρχεται η κυροπολής για ποιο λόγο? Έρχεται η κυροπολής για ποιο λόγο? Ποιο να κυνηγήσει τους χριστιανούς? Θα πηγαίνετε στον δρόμο, το έχουν κάνει ήδη στην Αμερική, και τι θα κάνουνε? Θα σε σταματάνε στον δρόμο και θα λένε περίμενε ακίνητος, θα σου βάζουν το μηχάνημα όπως είναι οι φωτογραφίες και θα σε σκανάρουνε. Αν δεν είσαι στο σύστημα, αμέσως θα στρατόπεδο όπως ο Χίτλερ. Αυτός είναι ο Αντίχριστος και δεν θέλει να εμφανιστεί. Και τώρα βλέπω εδώ πέρα, έχουν όλοι τα κινητά και παίζουνε. Πάει το Άγιο Πνεύμα, παιδιά μου, πάει. Οι ιερείς πάντοι κάνουν λειτουργίες. Τρουν το κινητό, ένα μισό λεπτό είναι το τέκνο μου. Ποιο τέκνο σου, βρε, ποια η λειτουργία? Έχουν αφήσει μέσα στην εκκλησία τους μισθούς να έχουν τα κινητά να χτυπάνε. Λες και είναι επιχειρηματίες. Αυτά έρχονται με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Από την αρχή να λοιπόν, αυτά έρχονται με τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα. Και κοιτάξτε να σώσετε την ψυχή σας. Οι παπάδες, εκτός των λίγων εξαιρέσεων, θα σας οδηγήσουν στην κόλαση. Οι παπάδες. Ο Εσφόρος ξέρετε τι θέλει να κάνει?
να πάει τους παπάδες με το μέρος του, όχι το πίμνιο, και θα σου πούνε αγαπημένο μου παιδί, εγώ θα σου πω που είμαι παπάς. Πιανού παπάς είσαι? Για όλους. Πού είναι οι παπάδες? Λέει, εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς, δεν συμφωνώ με αυτός. Όταν θα πάνε μπροστά στον Χριστό όμως, θα σου πω εγώ με ποιους θα συμφωνήσουνε. Θα τους λέει, ξέρετε, και ένα άλλο το παραμύθι το μεγάλο που τους λένε τώρα. Μη φοβάστε, έρχεται ο πόλεμος και θα σωθούμε. Πανίχτε μέσα το κεφάλαιο θήτα, στο τέλος ξέρετε τι λέει. Λέει μέσα ότι θα έρθει ο πόλεμος, θα εξολοθρευτεί το 1/3 των ανθρώπων, αλλά οι επόμενοι που θα μείνουν δεν μετανόησαν και συνεχίσαν τις μαγείες, τις κλεψιές, τις πορνίες και συνεχίσαν αυτά τα συστήματα και τα παίρνουν. Ανοίχτε το κεφάλαιο του Αγίου Ιωάννου. Και σας λένε θα έρθει ο πόλεμος, θα σωθούμε, είναι στο χέρι. Θα σας πούμε εμείς, είναι το τσίπ, θα σας πούμε εμείς. Πάει το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι παπάδες, είναι του σατανά. Αυτό να ξέρετε. Καλή βοήθεια στο όνομα της Αγίας Τριάδας. Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Χρήστο και κανονικά έπρεπε να τον βάλουμε πιο μπροστά για να πάρει γερά το λόγο και να ξεσηκώσει το πίμνο. Να... Ο αδερφός μας ο Χρήστος έχει μοιράσει χιλιάδες φωτοτυπίες. Μαζί έχουμε κολλήσει σε πολλά μέρη της Αθήνας και σε άλλες πόλεις. Κάνει μεγάλο αγώνα, Θεός να τον ευλογεί και να του δίνει δύναμη και χάρη να συνεχίζει να μοιράζει εκατομμύρια φωτοτυπίες. Και ο ίδιος ξεκίνησε από τον αγώνα και σας το λέω τώρα προς δόξαν Θεού από τις φωτοτυπίες που πέσανε στα χέρια μου, τις οποίες είχε βγάλει ο ίδιος ο Χρήστος. Τώρα καλούμε στο βήμα έναν συναγωνιστή, σχετικά νέο, το φίλο μας το Μινά από την Αλληλοβοήθεια Ελλήνων, να δώσει και εκείνος ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα. Κανονικά δεν έπρεπε να σας μιλήσω γιατί έχουν υποθεί αυτά που έπρεπε να υποθούν. Η δικιά μου συνεισφορά είναι για ένα σύγχρονο θαύμα που γίνεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί μια παρέα από πιστούς πατριώτες αποφάσισε να δράσει. Όχι να μιλήσει, όχι να γράψει, να δράσει. Και μπήκανε στο χώρο που τα καθάρματα θέλουν να κάνουν το τέμενο στο Βοτανικό. Είναι μήνες τώρα που δεν έχουν τολμήσει να τους ενοχλήσουν. Και αυτό είναι ένα σύγχρονο θαύμα και πρέπει να διαπιστώσουμε πόσο χάρτινος είναι αυτός ο αντίπαλος. Είναι μια δόξα του Χριστού που δείχνει ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν και ότι όταν πράγματι έχεις τον Χριστό μαζί σου μπορείς να τα βάλεις με όλους. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί οι οποίοι σήμερα κάνουν ένα κέντρο για τους Έλληνες αστέχους οι οποίοι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους να πεθάνουν τη στιγμή που υπάρχουν ισλαμικές μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα και φροντίζουν τον τελευταίο λαθρομετανάστη που έχουν φέρει εδώ πέρα παράνομα τα καθάρματα να έχει περίσσια φαγητό και να το πετάει, να έχει χρήματα κάθε μέρα. Οι Έλληνες είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Πρέπει λοιπόν να δεθούμε και να δηλώσουμε την αλληλεγγύη μας, να στηρίξουμε ένα τον άλλο. Βεβαίως. Και στην Ιερά Οδό 114, όπου σας καλώ όλους να δώσετε το παρόν και να δείτε το τι γίνεται εκεί, είναι ένας χώρος που οποιοδήποτε Έλληνας άστεγος μπορεί να βρει μπάνιο, τουαλέτα, κρεβάτι, συσίτιο και ένα πρόχειρο φαρμακείο. Δεν θα σας κουράσω άλλο, να είστε καλά. Ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Μινά και όλη του την ομάδα και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα μία γερόντισσα που με μεγάλη αυταπάρνηση με όλη της την ομάδα, με όλες τις μοναχές, ήρθανε για αυτή που για πολλούς λέγεται μικρή ομολογιακή συγκέντρωση, ήρθαν από τη Λάρισα. Καταρχήν ευχαριστούμε όλους τους και τη γερόντισσα Καλλινίκη, τη γερόντισσα Ελπίδα, τη γερόντισσα Θεολογία και θα ήθελα να έρθει να μας πει δύο λόγια από καρδιάς, να ακούσετε και από μία αγωνίστρια μοναχή. Πέντε λόγους από το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Λάρισα. Από τη Λάρισα.
Ελάτε και να λίγο πιο πάνω. Με τη χάρη του Παναγάτου Θεού και της Πυραγιάς Θεοτόκου, αγωνιστείτε αδέρφια, μη φοβήστε κανένα. Τον αποκτηνώντα το σώμα, την ψυχή, μη δυναμένο βλάψει. Μη φοβάστε ούτε Εβραίους, ούτε Σιωνιστές, ούτε Γεχουβάδες, ούτε όλους τους εχθρούς του Χριστού μας. Ο Χριστός είναι μαζί μας, η Παναγία είναι μαζί μας, όλοι οι άγγελοι, όλοι οι άγιοι. Αγωνιστείτε αδελφοί και μη φοβήστε, διότι ο καιρός έφτασε. Έφτασε να χύσουμε το αίμα μας, αν θέλει ο Πανάγαθος Θεός. Με τη χάρη του Θεού, εύχεστε αδελφοί μας να μας δώσει δύναμη ο Πανάγαθος Θεός. Ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε και τη γερότησα και όλες τις γερότησες και τη γερότησα από τη Σαλαμίνα την Εκταρία και όλο τον κόσμο και αυτούς που δεν ήρθανε. Θα κάνουμε όλοι ένα κομποσκήνι να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα. Γιατί όλοι αυτοί, όπως είπαν και οι αδελφοί και οι πατέρες, περιμένουν και βλέπουν τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι αυτοί που κρατήσανε την πίστη και τη δώσανε, και όχι μόνο την πίστη, και στα κοσμικά, όλες τις επιστήμες, τις τεχνολογίες, τα πάντα από μας. Και όλοι τώρα κοιτούν εμάς. Και εμείς έχουμε πέσει, αδελφοί. Δεν έχουμε πέσει βέβαια όλοι. Και γι' αυτό ο Κύριος ζήτησε, θυμάστε, στα Σόδωμα, υπάρχουν 10, ξεκίνησε από τους 100. 10 λέει αν υπάρχουν δεν θα γίνει. Και στην πόλη 5, στην Κωνσταντινούπολη. 5 λέει αν υπάρχουν δεν θα την παίρνατε την πόλη. Που έβλεπε ένα όραμα ο Μωάμεθ. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε, αδελφοί. Απλά σας ενημερώνουμε ότι η αστυνομία ενημέρωσε εδώ τον Γιάννη τον Λαζάκη πριν από μισή ώρα, τρία τέταρτα, ότι δεν είναι δυνατό να γίνει πορεία τώρα. Δεν είναι δυνατό για λόγους ασφαλείας, λέει, είναι κάποιοι μαζεμένοι κτλ. Και δεν είμαστε, λέει, στη θέση να σας παράγουμε. Και για να μην γίνει κάποιο θέμα, κάποια προβοκάτσια σε βάρος μας, για να σταματήσουν οι αγώνες, εμείς απλά θα δώσουμε η Επιτροπή το ψήφισμα μέσα στη Βουλή για να λάβουν γνώση. Ναι, ναι, ναι. Εγώ απλά θα παρακαλέσω όποιος από τους αδελφούς και τις αδελφές νομίζει ότι μπορεί κάτι να προσφέρει στον αγώνα αυτό, είτε είναι η παρουσία του, είτε είναι, ας πούμε, κάτι να προτείνει, είτε είναι μια ηλική περίπτωση, οτιδήποτε, γιατί να ξέρετε ότι εδώ αυτοί οι αδελφοί που έχουμε απομείνει από τους συλλόγους δεν έχουμε ούτε τις πόρους και δεν μπορούμε ούτε να δώσουμε 2 δραχμές σε κάποιους αδελφούς που έρχονται και κάνουν ταξίδι ειδής εξόδης. Ακόμη και βλέπετε μικροφωνικές εγκαταστάσεις αφεαυτού και όλα αυτά. Εμείς όμως δεν ζητάμε χρήματα, ζητάμε την παρουσία σας, ζητάμε τη γνώμη σας, ζητάμε μια υπόδειξη, ζητάμε να είστε δίπλα μας. Ζητάμε την προσευχή σας εν κατακλείδη, γιατί θα πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Γιατί αν πέσουμε εμείς, έπεσε μαζί με την Ελλάδα όλος ο κόσμος. Θα κλείσουμε τώρα σε λίγο να έρθει και ο αδελφός, ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος, να δώσει και αυτός το χαιρετισμό του και στη συνέχεια προσευχούλα και όλοι στο καλό. Έλα, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη, τον πρόεδρο της Πύλης Ροφέας που ήρθε και συνέβαλε εδώ στη συγκέντρωση, έφερε και τη μικροφωνική και την κάμερα, τον ευχαριστούμε. Ένα πράγμα πρέπει να υποθεί. Πρώτα ο Θεός. Αυτό που υπόθηκε για την αναθεώρηση του συντάγματος, γράφηκε ορθόδοξος τύπος ότι έβαλε ο Τσίπρας για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα και να βγάλουν στο όνομα της Αγίας και Ομοωσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος σαν υποστηρικτή το Θεό του, στο Σύνταγμα. Έβαλε σε 3 συνταγματολόγους τον Κασιμάτη και σε 2 άλλους οι οποίοι δεν το δεχτήκαν. Το δέχτηκε ο Μιχάλης Σταθόπουλος, ο οποίος άλλαξε και το θρήσκευμα στα αυτότες, το έβγαλε. Αυτός το δέχτηκε. Έχει μπει στην Επιτροπή ο Βουρλούμης, ο πρόεδρος του ΟΤΕ, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος από τους μασόνους στην Ελλάδα και είναι στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Λοιπόν, και είναι και άλλα μέρη τα οποία θέλουν να πετύχουν αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος
δεν φαίνεται να αντιδρά. Την κρατάνε. Η μόνη λύση στον καθένα από εμάς είναι να στραφούμε στο Θεό και να παραδίδουμε στο Θεό κάθε τι και κάθε έναν ο οποίος είναι αντίθετος προς το θέλημα του Θεού. Φέρνω ένα παράδειγμα στη δουλειά μου. Βλασφημούσανε συνεχώς. Με το λόγο τους έλεγα, ρε παιδιά, μη βρίζετε τον πατέρα τον επουράνιο, τίποτα, δεν καταλαβαίνανε τίποτα. Ένα συνάδελφός μου συνέχισε και κορόιδευε. Θυμήθηκα αυτά που μου λέγε ο γέροντας Νικόδημος, ο πνευματικός μου στην Αγία Μαρίνα Σοφικό, να παραδίδει στο Θεό. Ο οποίος, ο ίδιος ο Χριστός, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεσαι καθώς καγώ Χριστού, μας έδωσε παράδειγμα. Όσοι βριζόμενος, ουκ υπήλη, λιδωρούμενος, ουκ αντελιδώρη. Παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως. Το λέει στην Αγία Γραφή. Σε κάθε λειτουργία λέμε εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουμε πράξη στη ζωή μας. Λοιπόν, αυτά ενθυμούμενος, λέω στον συναδελφό μου, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, σε παραδίδω στο Θεό. Δεν θέλω το κακό σου. Μακάρι ο Θεός να σου κάνει να κλείξει το μυαλό και να αλλάξει σε αυτή την οτροπία. Αλλά μπορεί να σου δώσει και μια παιδαγωγία. Δεν θα γίνω σύμβουλος του Θεού, τι θα κάνει. Δεν έχω τη δυνατότητα, ούτε έχω εμπιστοσύνη σε άλλους ανθρώπους, ούτε σε κυβερνήτες, ούτε σε άνθρωπο, γιατί λέει επικατάρατος άνθρωπος όσο επεπίθει επ' άνθρωπο, λέει στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, αυτομάτως φεύγουν τα γυαλιά, τα τζάμια από τα γυαλιά του και πέφτουν κάτω. Το είδαν όλοι, σταματήσανε πια να βρίζουνε και να υπάρχει αυτό το πράγμα. Να γίνεται συνεργασία μου. Λοιπόν, αυτό το έχω κάνει πολλές φορές και πάντα έχει πετύχει. Ο Θεός θέλει να βρούμε την πίστη μας. 2000 χρόνια περιμένει να πιστέψουμε στα λόγια του. Ότι τα πετεινά του ουρανού εγώ τα τρέχω και τα ξεδιψώ, πόσο περισσότερο εσάς. Και έρχεται η νέα τάξη πραγμάτων και περιμένει ο Θεός να πιστέψουμε στα λόγια του. Και σου λέει, πάρε τον αφημί για να μπορείς να αγοράζεις, να πουλάς οικόπεδα. Παίρνουν ο κόσμος τον αφημί, δεν μπορεί να αγοράσει, δεν μπορεί να πουλήσει σήμερα. Πάρτε τον άμκα για να έχετε εργασία, σύνταξη, ασφάλιση. Και παίρνει ο κόσμος τον άμκα, όσοι εργαζόμενοι απολυθήκαν. Συντάξει μειώνονται μέχρι που θα εξαφανιστεί. Ασφάλιση πρέπει να πας σε νοσοκομείο με ενόπνευμα και μπαμπάκι. Γιατί δεν υπάρχει ούτε αυτό. Αύριο θα σου πούνε πάρε την κάρτα του πολίτη για να μπορείς να αγοράζεις, να πουλάς. Δεν θα μπορούμε ούτε να αγοράζουμε ούτε να πουλάμε. Όπως λέει και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, στην περίοδο του Αντιχρίστου, θα τρώνε τα πτώματα από τις πλατείες. Μόνο οι πιστοί άνθρωποι θα επιζήσουν. Όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον καιρό του Αντιχρίστου λέει, οι πιστοί άνθρωποι θα δοκιμάσουν μεγάλη χαρά. Ο Θεός θα τους στρέφει και θα τους ξεδιψά. Βαδίζου σου και εγώ πιάσωση, τεροφιούνται αλλάξου στην ισχύ. Και περιμένει ο Θεός να πούμε ένα όχι κάποια στιγμή, να πιστέψουμε ότι ο Θεός θα μας στρέψει, ο Θεός θα μας φροντίσει. Όπως και σήμερα. Νομίζαμε ότι με το χρήμα μπορούμε να έχουμε μικροφωνική και ρεύμα. Ο πατήρ Κλεομένης λέει, θα δεις ότι και χωρίς χρήμα θα γίνει αυτό. Και έγινε χωρίς χρήμα. Χωρίς να πληρώσουμε και μπρίζα βρήκαμε και δωρεάν έχουμε ρεύμα και αυτή η ομολογία πάει παντού. Αυτά ήθελα να πω. Να παραδίδετε στο Θεό όπως όλοι μας, καθένα ο οποίος δεν πάει σύμφωνα με το Θεό. Δεν πάει να πει ότι θέλουμε το κακό του. Έτσι μόνο μπορούμε να αλλάζουμε ψυχές. Εμείς δεν μπορούμε, ο Θεός μπορεί. Απλώς του επιθυμίζουμε ότι υπάρχει Θεός και σε Αυτόν τον παραδίδουμε και τον εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ. Γεια σας.
Ο Χριστός μας είναι αγάπη και εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε αγάπη μεταξύ μας. Υπάρχουν άνθρωποι που εδώ και χρόνια που δεν έχουν πάρει τα συστήματα, αφημί, άμκα, ζούνε σε ερημιές, ζούνε σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, ζούνε χωρίς να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, άρρωστοι στα σπίτια, υποφέρουν, υπομένουν. Προσευχόμαστε εμείς για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θέλουν και να κάνουμε και βοήθεια όποιος μπορεί από εμάς να κάνει και έμπρακτα την αγάπη με κάποια τρόφιμα, με κάποια φάρμακα που μπορεί να έχει αυτός περίσσευμα να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν εδώ τον αδελφό μας Ιωάννη που έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Όποιος θέλει, έχουμε εδώ το τηλέφωνό του, μπορεί να ζητήσει από εμάς το τηλέφωνό του χωρίς να γνωρίζει κανένας, γιατί ο κύριος είπε μη γνώ το η δεξιά σου, τι είπε η αριστερά σου, να μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο που είναι πολύτεκνος, που έχει αρνηθεί όλα τα συστήματα και έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, διότι ο άνθρωπος δεν είναι αρτιμελές, δεν μπορεί πλέον να εργαστεί, έχει αρνηθεί να πάρει τα αισθήματα του Αντιχρίστου, δεν παίρνει κανένα επίδομα από τους ευρεοσιονιστές και εμείς σαν χριστιανοί πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας ευχαριστούμε όλους, όχι γιατί ήρθατε για μας, όποιος και να το κάνει να ξέρετε, δεν είναι αυτές οι συγκεντρώσεις για το πρόσωπο το δικό μας, ούτε είναι η αυτοπροβολή δική μας. Πρέπει να το κατανοήσετε καλά ότι αυτό που κάνετε είναι για την ομολογία και την αγάπη του Χριστού και για κανένα άλλο λόγο. Σήμερα εμείς ερχόμεθα και παρερχόμεθα, αύριο θα είναι άλλοι. Μπορεί εμείς να έχουμε κάνει μερικές ατέλειες, σας ζητούμε συγγνώμη για τις ατέλειες τις πιθανόν που θα εντοπίσατε ή για τα λάθη μας, γιατί και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι αλάθητοι, δεν είμαστε πάπες, αλλά σαν άνθρωποι θα κάνουμε και εμείς τα λάθη μας. Και πάλι θα σας ζητήσω συγγνώμη και παράλληλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς οι οποίοι ήρθατε και πάλι όχι για μας, αλλά για την αγάπη του Χριστού. Αυτή τη στιγμή το έγραψαν άγγελοι. Και θα σας πω και κάτι, ήρθαν αδελφοί, είμαστε μεν, μπορεί να λένε μερικοί ότι είναι λίγοι. Στο πρόσωπο του Χριστού όμως, εγώ και ο Θεός μου λέει είμαστε πλειοψηφία. Είμαστε πολλοί. Και ήρθαν πάρα πολλοί και από την επαρχία και αυτοί θα πάρουν πολύ μεγαλύτερο μισθό και ευλογία που το ξέρουν προσωπικά όταν πάνε να κάνουν προσευχή, όταν πάνε να κοιμηθούν το βράδυ με ήσυχη τη συνείδηση, με αγαλίαση, με ειρήνη, με αγάπη στην ψυχή τους, θα καταλάβουν ότι η χάρη του Θεού τους επισκίασε και θα το καταλάβετε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε ειδικά τις μοναχές που είναι πρωτοστάτησες πάντοτε σε αγώνες, όπως και στο χιτήριο, όπως και όλους τους αγώνες. Εμείς σας προστρέπουμε, οποιοδήποτε ορθόδοξος χριστιανός κάνει πορεία ενάντια στα ηλεκτρονικά συστήματα, στην αχρήματη συναλλαγή, ειδικά στην αχρήματη συναλλαγή του Ρότσι, ενάντια στην Ιουδαϊκή αυτή αντίχριστη κυβέρνηση, γιατί απάκρις άκρινα αντίχριστοι, είναι αποκρυφιστές, δεν πιστεύουν πραγματικά στον Χριστό. Έχουν πάρει όλοι τα συστήματα και είναι όλοι δούλοι του Ρότσιλ. Πληρώνονται από αυτόν εδώ τις τράπεζες, από τον Ιουδαίον τις τράπεζες. Δεν είναι Έλληνες, δεν είναι χριστιανοί. Και όποιος κάνει ομολογιακή συγκέντρωση, εμείς θα θέλουμε να είμαστε οι τελευταίοι. Ευχόμεθα όλοι οι αδελφοί που έχουν συλλόγους να πει η χάρη του Θεού στην ψυχή τους, να τους δώσει ευλογία και να ξεκινήσουν νέους αγώνες πολύ γρήγορα. Εμείς σας καλούμε σε εγρήγορση. Δεν είναι ότι κάναμε μια πορεία και κοιμηθήκαμε. Τώρα, από τώρα που θα φεύγετε, θα κάνετε προσευχή και θα παρακαλέτε, Κύριε, αν αύριο ζούμε, δώσε μας δύναμη να κάνουμε καινούργια πορεία. Πολύ καλύτερη εκδήλωση από αυτό που έκαναν οι αδελφοί. Με τη χάρη σου. Και θα είσαστε πάντα μπροστά, γιατί όλα αυτά, όλες αυτές οι κινήσεις, οι πνευματικές, οι ομολογιακές που γίνονται, μαζεύονται και όταν έρθει η ώρα να μας καλέσουν στο μαρτύριο, ξέρετε πόσο εύκολα θα πάτε. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε, θα σας το δείξει ο Κύριος εκείνη τη στιγμή. Γιατί όσο πιο πολύ αγωνίζεσαι για τον Κύριο, τόσο πιο πολλά θα σου δώσει και εκείνος.
Λοιπόν, θα κλείσουμε με μία προσευχή και θέλουμε μη μας αφήσετε από τις προσευχές σας όλοι να μας σκεπάζει χάρη του Θεού, να μας βοηθήσει να κάνουμε και άλλη συγκέντρωση βεβαίως, αλλά κι αν εμείς δεν την κάνουμε και την κάνουν όλοι, θα πάμε όλοι και πορεία και συγκέντρωση και θα κάνουμε και κινητοποίηση και σε υπουργεία και οτιδήποτε άλλο μπορεί ο καθένας ανάλογα με το τάλαντό του να πράξει. Θα του συμπαριστάματα. Ευχαριστώ και πάλι ο Χριστός, η Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και όλοι οι προστάτες των συλλόγων και των Αθηνών οι 10 προστάτες να είναι σκέπη σε όλους σας και καλή ομολογία σε όλους. Και δίνω το λόγο στον Πάτη. Αθανασίου Διάκου, του είπε λοιπόν ο Πασάς, τι θέλεις Διάκο μου την πίστη σου να αλλάξεις, και εκείνος απάντησε, πάτε μουρδάδες να χαθείτε εσείς και η πίστη σας, χριστιανός γεννήθηκα και χριστιανός θα πεθάνω. Έτσι και εμείς γεννηθήκαμε χριστιανοί, θα πεθάνουμε ορθόδοξοι χριστιανοί χωρίς να παραλάβουμε τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω η πατρίς! Ζήτω! Ζήτω η Ελλάς! Ζήτω! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε μόνοι σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν! Και διάσκευνα εξ πατουσκαλώσα.